Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε. Δευτέρα 22 Αυγούστου, συντονισμένη εδώ στον Over FM. Πάνος Λούπος πίσω από το μικρόφωνο, μαζί μας ο Σονούπο και ο Κώστας Σαμοθράκης στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Κώστα μου. Καλησπέρα Πανώ. Καλή εβδομάδα φίλε. Επίσης, από υγεία καλά. Είμαστε καλά, αυτό έχει σημασία. Εντάξει. Ας πούμε, εντάξει. Είσαι στη μετα-COVID τώρα περίοδο που υπάρχει λίγη κόπωση, καταλαβαίνω. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, ναι. Να πάνε όλα καλά, φίλε. Αυτό έχει σημασία. Σε μια εβδομάδα που ξεκινάει ύστερα από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, κέρδισαν και οι πέντε. Οι πέντε δηλαδή που λέμε ότι θα πρωταγωνιστήσουν, θα είναι ανταγωνιστικοί. Κέρδισε η ΑΕΚ, κέρδισε ο Ολυμπιακός, κέρδισε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε ο Άρης, κέρδισε και ο ΠΑΟΚ. 5-5. Έτσι, χωρίς να προσφέρουν τίποτα συγκλονιστικό, αλλά σημασία έχει, ειδικά σε αυτό το πρώτο διάστημα, μέχρι να γίνουν ομάδα που λέμε, να κερδίζουν. Κέρδισαν λοιπόν και οι 5. Ο Ολυμπιακός έχει και ευρωπαϊκή προοπτική και πρόκληση, όπως θέλετε πείτε το, αυτή την εβδομάδα. Νομίζω είναι μια εβδομάδα που και εδώ στον Over FM Κώστα θα έχουμε κάποιες έτσι ανακοινώσεις, εξελίξεις, να δούμε και εμείς πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. 2-10-67-25-730 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Για πες τα δικά σου τα νέα του Ολυμπιακού, τα νέα τέλος πάντων. Και το Ολυμπιακός έβγαλε μια υποχρέωση εχθές με ένα μεγάλο πρωταγωνιστή. Όταν λέμε τι 30, τι 40, τι 50 με αυτή τη διαχρονική ελληνική ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, μάλλον μπορεί να ταιριάζει λίγο εδώ. Ναι. Γιατί ο κύριος εχθές που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής μάλλον μας εκπλήσει όλους. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη έκπληξη. Αν γνωρίζει κανείς τι εστί Βαλμπουενά, τι τρέλα έχει με το ποδόσφαιρο, το πόσο εγωιστής είναι, δεν θέλει να πιστέψει ότι πλησιάζει το τέλος της καριέρας του. Και αυτός ήταν και ο λόγος που επέμενε, δηλαδή, και ήθελε. Γι' αυτό έχει κάνει και αυτή την καριέρα, ρε φίλε. Και εκτός αυτού, ναι, το σημαντικότερο είναι ότι ξέρει μπάλα, ρε Κώστα. Όλα καλά και ωραία όλα αυτά για το πάθος του, αναμφισβήτητο. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Ότι αυτός πάει να τα βάλει με τον χρόνο, που νικητής με τον χρόνο δεν μπορεί να είναι κανένας, έτσι. Λοιπόν, τώρα όταν στα 37 του τρέχει, δεν ξέρω αν είδες το μάτι. Το είδα. Μέχρι το 90 ρε φίλε, έτρεχε μάρκα ρε. Αφού στο τέλος, στη δηλώση που έκανε, είπε δεν ξέρω πώς άντεχα, στο τέλος παραπάταγα, ας πούμε. Δεν είναι ότι έβγαλε μια καλή εικόνα. Καταρχάς κάνει τρομερή κίνηση στον γκολ, στον γκολ που πετυχαίνει, που πάει στον κενό χώρο και γίνεται δεύτερο σέντερ γκολ. Και ακόμα καλύτερη είναι η κίνηση που κάνει η πάσα με το εξωτερικό και δίνει στο Μασούρα για να ξεκινήσει η συνεργασία μαζί με τον Ελαραμπή και να φτάσει πάλι στο Ραντζέλοβιτς για να γίνει το 2-0. Αυτές τις κινήσεις τις αφήνω εκτός. Αυτό που κρατάω είναι τα μαρκαρίσματα, το πάθος που βγάζει. Αυτή η ενέργεια δεν τη βρίσκεις εύκολα. Ο άνθρωπος αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα αυτή τη στιγμή. Τώρα θα μου πεις είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Όχι, προφανώς και δεν είναι καλό να στηρίζεται στον 37χρονο Ματιέ Βαλμπουένα. Εντάξει, είναι όμως σημαντικό να έχεις τέτοιους παίκτες μέχρι να βρεις αυτό που πρέπει να βρεις σαν ομάδα, να παίζεις συνδυαστικά και όλα αυτά. Και νομίζω μια βελτίωση την έχει ο Ολυμπιακός. Ναι, ξέρεις ότι έχεις ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να μπει στο τελευταίο τέταρτο και να σου αλλάξει το μάτς. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε και για την ΑΕΚ λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, Κώστα, με τις γραμμούλες. Ναι. Με τον πρώτο για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. 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 Είμαι σε Αγγλίτ από Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου, εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θα πω πώς είσαι. Σ' ακούω λίγο βραχνιασμένο. Ναι, είμαι ακόμα, λίγο... Ακόμα χάλια, Ναι. Αρνητικό ήταν το τεστ που έκανα το Σάββατο, αλλά ακόμα δεν ξέρω, αισθάνομαι κομμάρες. Δηλαδή, θέλω να είμαι συνέχεια εξαπλωμένος. Βέβαια, τώρα δεν είμαι εξαπλωμένος. Τιμώ τον συνάδελφο και φίλο για να βγάλουμε μαζί την εκπομπή και είμαι στο γραφείο μου. Κύριος είσαι, ρε φίλε. Αλλά μόλις τελειώσει η εκπομπή, να είσαι σίγουρη θα πέσω να ξαπλώσω κατευθείαν. Το αισθάνομαι, δηλαδή.
αυτά βλέπει ο Ματιέ Βαλμπουενά, να πούμε, και δεν γίνεται να μην παίξει την μπάλα που ξέρει ο άνθρωπος, έτσι. Άστε, άμα βλέπει τώρα, εσένα που είσαι... Ναι, ναι. Εντάξει, τέτοιοι παίχτες δεν το συζητάμε, κοσμούνε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όταν βλέπεις έναν 37χρονο, έτσι, και παίζει και σκίζεται, όταν είσαι, ναι, ρε Σαμό, λίγο πιο νέος, τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να κάνεις κολοτούμπι στον αέρα, έτσι. Μπορώ να καταλάβω. Το θέμα είναι αυτή την νοοτροπία που έχει ο Βαλμπουενά να καταφέρει να τη μεταδώσει σε κάποιους άλλους, πιο μικρούς ηλικίες. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στον Ολυμπιακό και ήμουν 30 χρόνια, 28, 25 και έβλεπα έναν 37χρονο να παίζει έτσι, θα ντρεπόμουν. Θα έλεγα... Τι κάνω τώρα. Κοίταξε, είναι ρε φίλε αυτό που λέμε, τι νοοτροπία, τι ποδοσφαιρική παιδεία έχει ο καθένας. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Παραγιώτης προηγουμένως, την καριέρα που έχει κάνει. Και ως, ξέρεις, αυτοί οι παίκτες, οι μεγάλοι παίκτες που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα, έχουν τρομερό εγωισμό. Δηλαδή δεν θέλουν να παραδεχτούν, έχω κάνει πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα και με άλλους στον Ολυμπιακό, δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι φτάνει το τέλος της καριέρας. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που λένε, ξέρεις τι, όπα, stop, εδώ. Όλοι λένε άλλον ένα χρόνο, άλλον ένα χρόνο, θα πάμε κι αλλού, να πάω κι αλλού σε άλλη ομάδα, να παίζω μέχρι τα 40 μου. Εδώ είναι θέμα νοοτροπίας που ξεχωρίζει, κάνει τη διαφορά. Πίσως αυτοί οι παίκτες πάνε, επιλέγουν τα Εμιράτα για να τσεπώσουν ό,τι τσεπώσουν, να μην παίξουν και ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, αυτοί οι παίκτες είναι συνήθως. Τέλος πάντων, να πούμε λίγο και για την ΑΕΚ, φίλε Πάνο. Ναι. Εντάξει, την ΑΕΚ εγώ την είδα τα πρώτα 35 λεπτά και τρόμαξα, φοβήθηκα. Η ΑΕΚ του Γιαννίκη έτσι σαν να είδα μπροστά μου. Λοιπόν, καλά, εσύ Θέμη μου δεν θα στεκώσουν και σε τίποτα καλό, μόνο στο αρνητικό θα στεκώσουν. Μετά το... Εντάξει, έτσι είδα την ΑΕΚ. Δηλαδή, όχι, τα 35 λεπτά η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, αλλά τώρα η σύγκριση, ναι, με την ΑΕΚ του Γιαννίκη και γενικά σου λέω εσύ μόνο στο αρνητικό στέκεσαι. Στα πρώτα λεπτά, στα πρώτα 35 λεπτά, αυτό, ναι, αυτό είδα, δεν είδα κάποια διαφορά, αυτό λέω. Ναι, μετά βέβαια, ναι, το πέναλτι που έχασε και το Τζαμπουκά που έκανε που δεν μου αρέσει εμένα, τέλος πάντων. Ξύπνησε που έκανε ο Τζαβέλας εννοώ, ξύπνησε την ομάδα, έτσι, έδειξε ποιότητα. Ο Πινέδα, ας πούμε, μετά πήρε και αυτός μπρος. Εντάξει, ο Σέρχιο δεν το συζητάμε, ξέρουμε τι είναι ο Σέρχιο. Τέλος πάντων, εντάξει, βέβαια έχει και λαμία, αυτά παίκτες βασικοί δεν παίζανε. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ΑΕΚ πήρε τους 3 βαθμούς. Τι να το κάνω να παίζω μπαλάρα, ξέρω εγώ, π.χ. και να μην κερδίζω. Και η ΑΕΚ, μην ξεχνάμε ότι δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι. Δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε ήταν και πάρα πολύ αγχωμένη, πιστεύω. Όχι, δεν είναι θέμα άγχους. Είναι θέμα ότι δεν έχει βιαστεί και δεν έχει πιεστεί η ΑΕΚ για να είναι έτοιμη από το ξεκίνημα στο βαθμό των άλλων ομάδων. Όχι ότι και οι άλλες ομάδες είναι έτοιμες, γιατί δεν γίνεται κανένας να είναι έτοιμος τέλος Αυγούστου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά γι' αυτό μετράνε για όλες τις ομάδες οι νίκες. Αλλά θέλει χρόνο η ΑΕΚ. Και όσο κερδίζει, θα γίνεται σύμμαχος αυτός ο χρόνος. Αλλά και για να τα λέμε όλα έτσι, η ΑΕΚ και πέρυσι, ας πούμε, πέρυσι και πρόπερση, αλλά λέμε για πέρυσι, δεν έχει κερδίσει κανένα τόσο εύκολο παιχνίδι. Ναι. Κανένα παιχνίδι δεν έχει κερδίσει τόσο εύκολα, έτσι. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει, εύκολο δεν ήταν το Σάββατο. Κι ας δείχνει 0-3 στο τέλος, εύκολο δεν ήταν. Χρειάστηκε τύχη για να πάει το πέναλτι στο δοκάρι, γιατί τι θες για την τύχη στο ποδόσφαιρο. Και ναι, γενικότερα... Πέρυσι η ΑΕΚ δεν έχει καθόλου τύχη, φέτος μέχρι στιγμής καλά ξεκινάμε. Ας δούμε. Τέλος πάντων, πάντως αυτό που με στεναχωρεί και για να κλείσω λοιπόν, είναι με τα εισιτήρια διαρκείας. Ναι. Εγώ θυμάσαι, επειδή σου έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μένω κοντά και μιλούσα με ανθρώπους, είτε τους εργάτες, είτε ας πούμε τους leader εκεί πέρα που είναι τέλος πάντων στα έργα, ευγενικοί άνθρωποι όλοι λέγανε ότι δεν μπαίνουμε μέσα, δεν προλαβαίνουμε. Λέω τι εννοείται, αφού διαβάζουμε, ξέρω εγώ, ακούμε. Ρε Θέμη μου, ξέρεις κάτι όμως, ξέρεις κάτι. Δεν είναι διαβάζουμε, ακούμε. Συγγνώμη δηλαδή. Εδώ πέρα μιλάγαμε. Ο Κώστας ο Σαμοθράκης, ο Κώστας ο Γκότζος στις εκπομπές, εγώ έλεγα ότι παιδιά, περιμένετε, θα δούμε, δεν ξέρουμε, δεν το βλέπω εύκολο. Περιμένετε, θα δούμε, δεν ξέρω, δεν το βλέπω εύκολο. Μάλια η γλώσσα μου να το λέω. Ένα το κρατούμενο και να το γράφω φυσικά, έτσι, γιατί τα γραπτά μένουν. Μπορούμε να το δούμε και στην ώρα και στο ένωση και παντού. Δεύτερον, η ΑΕΚ ποτέ δεν είπε επίσημα ότι θα μπει στο γήπεδο στο πρώτο της μάτς για το πρωτάθλημα με το Βόλο στις 28 του μήνα. Ποτέ. Άρα τι σημαίνει, κάτσε ρε Θέμη, μισό λεπτό, γιατί δεν θέλω εγώ να δημιουργούνται εντυπώσεις. Τι σημαίνει διαβάζουμε ή ακούμε. Υπήρχε μια προσπάθεια να μπει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όμως... Θες
Θες να μιλήσω με ονόματα με άλλους συνάδελφους. Δεν θέλω να μιλήσεις με ονόματα, αλλά όμως λες το διαβάζουμε και το ακούμε. Είναι γενικό. Ναι. Διαβάζεις και κρατάς αυτό που θες. Ναι. Γιατί δεν άκουγες αυτό που σου λέγα εγώ. Να σου το ρωτήσω και έτσι, να μιλήσω επί προσωπικού δηλαδή. Μα γι' αυτό και δεν είπα για σένα κάτι. Ναι, υπήρχαν εδώ πέρα μηνύματα στο Viber. Πάνω θα παίξουμε. Περιμένετε, θα δούμε. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το βλέπω εύκολο. Γιατί και εγώ έκανα τις βόλτες μου στη Φιλαδέλφια και δεν το βλέπα εύκολο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω και κάτι για να μην τρελαινόμαστε. Χίλιες φορές να μπει στο γήπεδο όταν θα είναι 100% ασφαλές να συμβεί αυτό. Και όταν θα πρέπει, και όταν θα είναι το γήπεδο έτοιμο να το απολαύσεις με όλους την ψυχή, ρε παιδί μου. Σιγά άρα τώρα, για 2 εβδομάδες. 19 χρόνια περιμέναμε. Τώρα δεν ωραία είναι αυτό. Άρα τι κάνουμε τόση κουβέντα, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, η ΑΕΚ δεν το... Πώς να... Περίμενα άλλα 10 χρόνια, ρε. Απλά η ΑΕΚ δεν το έβγαλε προς τα έξω. Πλάκα κάνω, εντάξει. Ναι, απλά η ΑΕΚ δεν το έβγαλε προς τα έξω σωστά. Ναι, ακούγεται από πολύ βαθιά. Αυτό πηγάδι ακούγεται, Σαμό. Για αυτούς που έχουμε πάρει διαρκές, ξέρεις πάνω τι γίνεται, αν θα. Δεν ξέρω, μέχρι. Τώρα είμαι εντάξει. Όχι πολύ καλά, αλλά έτσι και έτσι. Λίγο καλύτερα από το πηγάδι. Υπάρχει κάποια ενημέρωση, κάτι έτσι. Όχι, έχουν πει ότι θα υπάρξει μέχρι αύριο. Πραγματικά δεν ξέρω. Μπορεί σήμερα, μπορεί και αύριο. Κάποιο κουπόνι όπως είχε γίνει και με τη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω. Το δεν ξέρω είναι δεν ξέρω. Καλώς επανώ. Έγινε, ρε Θεμή, να σε καλά. Άντε, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, για χαρά. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, φίλε, γεια σου, φίλε. Δες εκεί τι θα κάνει. Ερή, πώς μπορούμε να φτιάξουμε το Σαμό να ακούγεται. Εγώ τώρα δεν ακούγομαι καλά. Κάτι έκανες με το τηλέφωνό σου, ρε φίλε. Κάπως καλύτερα τώρα. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε και μηνυματάκια βέβαια μέσω της πλατφόρμας του live24.gr αλλά και στο Viber στο 693-049-1049. Γιατί πιστεύω ότι κάτι κάνει, μου κάνει η Έρη και η Έρη πάντα προσπαθεί να σε έχει στον αφρό. Πάντα. Δεν ξέρω, δεν φοβάμαι. Έρη Φαλδαμή, έτσι, ένας λόγος για να μπορούμε να βγάζουμε την εκπομπή. Τι να έπρεπε να είσαι την Παρασκευή, ρε. Τι Παρασκευή έπρεπε να είσαι, δεν υπάρχει. Πάμε σε γραμμούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, πάνω μου. Έλα, ρε. Είπες της ώρα που ξεκίνησες καλή ποδοσφαιρική σεζόν, δεν είπες. Ναι, ναι. Πώς θα είναι καλή ποδοσφαιρική σεζόν, σας, Παναγιώτη, με αυτά που γράφουν οι ίδιοι δημοσιογράφοι σε εφημερίδες πρωτοσέλιδα. Εντάξει, ρε φίλε, ο καθένας, γιατί αυτό συγγνώμη. Έχει... Ρε, εσύ, Μιχάλη μου, κοίταξε να δεις, Μιχάλη, ο καθένας, είτε είναι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες, παντού στα site, κρίνεται, ρε φίλε, και από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε. Ναι, αλλά το έντυπο είναι από τον άλλον αντίπαλο που θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Τι να είναι... τους κάνω εγώ τώρα. Πραγματικά πες με εσύ. Και σου πω και κάτι, συγγνώμη. Ναι. Ο Αραούχο, α πούμε, δεν είναι κρυμμένος πίσω από ένα δοκάρι να βάλει τον γκολ. Εντάξει, κοίταξε να δεις, Μιχάλη. Συμφωνώ μαζί σου για αυτό που γράφτηκε. Το βρίσκω απαράδεκτο. Τι να σου πω τώρα. Από εκεί και πέρα σου λέω. Όλοι κρίνονται. Για ποιο λέτε, τι όλοι κρίνονται. Δεν έχω πάει, γράφτηκε περί φιλικού της ΑΕΚ. Τι περί φιλικού της ΑΕΚ στη Λαμία, Κώστα. Ναι. Έτσι. Και πέναλτι, λέει, μετά στο Σιμάνσκι, το μάτω. Ναι, εντάξει, ναι, 8 πέναλτι, οκ, εντάξει. Εντάξει, να πω. Τι? Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Μιχαλή. Πιο ήρεμα από τους δημοσιογράφους, πιο ήρεμα. Και όλα θα πάνε καλά. Με ευχολόγια δεν γίνεται δουλειά. Να είσαι καλά, γεια σας. Να σε καλά. Λοιπόν, να δούμε και κάποια πρώτα μηνυματάκια. Ξέρεις τι έχει απόψε. Τι έχει απόψε, φίλε. Manchester United, Liverpool. Με τρόμαξε την αρχή, ρε φίλε. Λέω τι έχει απόψε. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει πάνω μην ότι ποτέ. Μην έχει μπερδέψει τώρα με το που ξεκινάς, λοιπόν. Η επίσημη ΑΕΚ δεν είπε ότι θα μπούμε στο γήπεδο με το Βόλο. Δεν το διέψευσε επίσης. Αλλά λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της επιθυμίας του Μελισανίδη, το γήπεδο να είναι έτοιμο 27-28 Αυγούστου, δήλωσε επίσημα ότι η διοίκηση έδρα των παιχνιδιών με Βόλο και ΠΑΣ ή ο ΠΑΠ Αρένα. Δεν ήταν καμία διάψευση τότε. Δεν είναι, ρε φίλε, έτσι ακριβώς. Πού το δήλωσε επίσημα. Ναι, δεν το διέψευσε γιατί δεν ήξερε πότε θα μπει και έκανε προσπάθεια για να μπει. Μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν,
Τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν τα επηρεάζει, Χρήστο, και νομίζω ότι θα φανούν και, και στην πράξη. Έτσι, και ότι 2 του Οκτώβρη, πότε είναι 2 Οκτώβρη, είναι με Ιωνικό, αν θυμάμαι καλά, θα παίξει στο νέο γήπεδο. Έτσι. Μην τρελαινόμαστε, παιδιά. Οφείλει η ΑΕΚ, η ΠΑΕ, να βρει μια λύση για τους κατόχους διαρκές για τα δύο παιχνίδια. Δεν ξέρω ποια λύση θα βρει, είναι δικό της πρόβλημα. Οφείλει να βρει. Τέλος. Αυτό το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, να μπαινε σε ένα γήπεδο στο οποίο θα είχε ατέλειες και περιμένεις 19 χρόνια για δύο παιχνίδια, δεν το βρίσκω σωστό. Και μάλιστα το είχα γράψει πολύ καιρό πριν, έτσι. Όχι τώρα, πολύ καιρό πριν. Γιατί τώρα δεν θα έχει και νόημα να το λέω. Έχουμε γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Δημήτρης Ατρόμητος, Καματέρο. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα να έχετε. Επίσης. Περαστικά, Κώστα. Ξέρω ότι είσαι ένα φίλε μου. Τα ίδια που πέρασα και εγώ αυτό που σου έλεγα. Κουράγιο, τι να σου πω. Θα σε παιδέψει για καιρό, τα ξέρεις. Ίσως του ξαναπέρασε. Έχω μάθει να με παιδεύουν όλοι, οπότε ας με παιδέψει τον κορονοϊό. Ωραίος. Να, εμένα έχει μείνει ακόμα αυτός ο Βήχας 2,5 μήνες μετά, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Πήγες όμως ένα γιατρό ή απλά έχεις να το λες στο Σαμοθράκι? Όχι, το παίζω Λεβέντης. Είμαι 38 χρονών και δεν πήγα πουθενά. Να πας, ρε φίλε, σε ένα γιατρό και να του πεις ότι ξέρεις κάτι, γιατρέ. Με παιδεύει τώρα 2 μήνες αυτός ο Βήχας που έχει μείνει παρεπόμενο του κορονοϊού. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δίκιο, το θεωρώ πιο λογικό από το να το λες εμένα και στο Σαμοθράκι. Συγγνώμη. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Εντάξει, απλά το συζητάμε. Συζητάμε, ρε, μην τον πειράζει. Όχι, ρε, συζητάμε, αλλά παιδιά τα ιατρικά να τα συζητάμε με τους γιατρούς είναι προτιμότερο. Αυτό θέλω να πω. Γιατί ξέρεις μετά. Δεν ξέρεις ποτέ τι κουσούρι μπορεί να σου αφήσει. Ναι, συγγνώμη ναι, κιόλας, αλλά αυτό το λέω και για να το ακούω κι εγώ ο ίδιος. Έτσι, πάντα μετά από ένα διάστημα μετά πρέπει να επισκέπτεσαι τον γιατρό, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε δηλαδή τώρα. Ναι, και το ωραίο λόγο δουλειάς. Α, δεν υπάρχει λόγο δουλειάς. Μην μου λες εμένα λόγο δουλειάς που δουλεύω 7x7 και ο Σαμό το ίδιο. Θα πρέπει να βρίσκουμε. Λόγω δουλειάς έχω και ιατρικό δίπλωμα. Θα πρέπει να βρίσκουμε την άκρη να πηγαίνουμε. Τώρα να σας πω καταρχάς για το τελευταίο παιχνίδι που παρακολούθησα. Παρακολούθησα τον Ολυμπιακό. Ναι. Τι να πεις για τον Βαλμπουέντα, είναι ο Γάλλος Καραγκούνης ξεκάθαρα. Εγώ είχα τις αμφιβολίες μου από πέρσι που το ανανέωσε ο Ολυμπιακός στο συμβόλαιο. Λέω, ρε παιδιά, έχει φτάσει, είναι συνομιλικός μου, δηλαδή ήμαρτον. Αλλά εν τέλει έκανα λάθος. Λοιπόν, τώρα για τον Μπας Γιάννηνα. Αυτός ο ιδιοκτήτης, ο Χριστοβασίλης, έχει βγάλει τόσα λεφτά από παίχτες, τόσα λεφτά, τα εκατομμύρια. Και φέτος τα ίδια. Πήρε από τον Κολομβιανό πρώην του Παναθηναϊκού, πήρε του κόσμου τα εκατομμύρια. 2,5-3 εκατομμύρια, πόσα πήρε από τους Γερμανούς της Στουτγκάρδης. Τέλος πάντων, ένα παίχτης προκοπής δεν έχει. Κάθε χρόνο, με συγχωρείτε, με κλανιές, βάφει αυγά. Είχε καλούς προπονητές τα άλλα 2 χρόνια και δεν ξέρω τι καιρό ήταν, πάντως τη γλίτωσε. Κάποια στιγμή θα την πατήσει. Δεν είναι ρόστερο αυτό τώρα για Super League. Είναι, δηλαδή δεν ξέρω αν είδατε, ήταν τραγικός ο Παζιάννη. Κάτι πιτσιρίκια προσπαθούσε αυτός ο Λόλης. Αυτό ήταν πολύ καλός όντως. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε το θράσος. Είχε πολύ θράσος, δεν κόλωνε. Έβαζε τα πόδια του στη φωτιά, έτρεχε ακατάπαυστα. Βαλμπουενά, θα σε σκίσω. Δεν καταλαβαίνω αν να σε σεβαστώ κι αυτά. Αυτό μ' άρεσε. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Ισπανός του Σέντερ Φόρ που έχουν, αυτός ο Κόντε. Ο Κόντε το ξέρουμε, ρε εσύ, Κώστα, τόσα χρόνια. Βέβαια έπαθε μεγάλη ζημιά πέρσι η πρώτη αγωνιστική, αν θυμάστε. Ρίξη χιαστών. Τον πήγε πολύ πίσω. Τέλος πάντων. Για τον Ατρόμητο, την ομάδα μου που είδα, πολύ καλύτερος από πέρσι. Εντάξει, τώρα με κάτι παράσχους και κάτι τέτοια έχουμε σοβαρό προπονητή, έτσι. Και παρόλο που θεωρώ ότι το μπάτζετ έχει πέσει, επίσης έφερε παίχτες ηγέτες. Ο Ρομπάι, δεν ξέρω αν το είδα το παιχνίδι. Κάποια διαστήματα έβλεπα. Έχει τη μενταλιτέ του Βαλμπουενά, ας πούμε. Πλωναρίδης, τον ξέραμε από την ΑΕΚ. Πολύ ωραίος. Τρέχει πολύ, το ξέρετε, και από την ΑΕΚ. Έβγαλε και 2 assist. Τώρα ο Πιτσιρικάς που έβαλε και τον γκολ και ψιλοτραυματίστηκε. Εντάξει, κάποια στιγμή θα είναι αναπληρωματικός του Ισλανδού. Ο Ισλανδός, παιδιά,
Ο Τζαβίδας, ο Ισλανδός που φέραμε, ο Κιάνταρσον, τρελάθηκα με το που τον είδα. Λίγο να το δει στο γήπεδο, λες σεντερφοράρα. Πολύ, πολύ ευχαριστημένος από το ατρόμητο. Φέτος η διαφορά είναι ότι ήρθανε παίχτες ηγέτες, όχι παίχτες μισθοφόροι. Για Ευρώπη δεν μας βλέπω, αλλά για... Κάτσε μωρέ, πούμε, βγάζεις και εσύ από πρώτη αγωνιστική, έχεις βγάλει συμπεράσματα. Έχω δει και τα φιλικά φίλτα. Τα φιλικά δεν λένε τίποτα. Ναι. Τα φιλικά δεν λένε τίποτα. 7 με 10 μας έχω, αλλά μακάρι να γίνει πιο... Σίγουρα θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος, σίγουρα. Τώρα η ΑΕΚ δεν την είδα για να εκφράσω άποψη. Αυτά παιδιά. Α, έγινε. Και η Notts County ήρθε 2-2 με τη Chesterfield. Ναι, ναι. Το έπρεπε. Τι να κάνουμε. Δεν βαριέσαι, έχουμε μικρό ρόστερ. Τι να κάνουμε. Έγινε ρε αγόρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Α, δούμε και μερικά μηνυματάκια πριν πάμε στο διάλειμμα. Πάνος. Καλησπέρα σας. Λούπον είναι να παίρνω Μπερνάρντ. Σας τον χαρίζουμε τον Κατσίνοβιτς. Πού είναι ο Καζατζόγλου αυτή η ψυχή να μας πει για αρπαγή? 11 Σεπτεμβρίου τα λέμε. Δεν νομίζω ότι είπα για αρπαγή πρώτον και δεύτερον φυσικά και να τα πούμε σε 11 Σεπτεμβρίου. Κανένα θέμα. Καλησπέρα παιδιά, καλή αρχή στο πρωτάθλημα. Θέλω να ρωτήσω για τη Ριζούπολη. Δεν θα ήταν σωστό να κοπούν τα φτηνά εισιτήρια πρώτα? Είναι άδικο να κοπούν από αυτούς που πληρώσαν περισσότερα χρήματα. Αυτό θα ήταν το δίκαιο, αλλά δεν το βλέπω. Απεριμένουμε, Chris, την επίσημη ανακοίνωση να δούμε τι θα γίνει για τα δύο παιχνίδια αυτά. Ο Μπιλ λέει εδώ και 4 χρόνια λέμε ότι με βασικό το Μάνταλο παίζουμε με 10 παίκτες και δεύτερος επιθετικός έπαιξε ο Μάνταλος για να μην κάτσει πάγκο και έκατσε ο Λιβάη. Στον Ολυμπιακό το κατάλαβαν με το Φορτούνι, στην ΑΕΚ ψηφίζουμε Μάνταλο, γι' αυτό και παίζουμε με 10 παίκτες. Πάντως Μπιλ μου, ότι όλοι οι προπονητές τώρα και ο Αλμέιδα εδώ και τόσα χρόνια εμπιστεύονται το Μάνταλο, πάνε να πει ότι δεν είναι όλοι χαζοί, όλοι οι προπονητές. Γεια σου Πάνο και Κώστα, καλή σεζόν να έχουμε. Κωστάρα, θρύλος παντού, Μανώλης, Ντάρουιν. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Να ακούσουμε και μια παινιά έτσι λίγο να πάρουμε τα πάνω μας. 2-10-67-25-730 εδώ στον Over FM. Καλημέρα Κώστα και Πάνο από το Τζίμι με τις ωραίες φωτογραφίες. Γεια σου ρε Τζίμι. Άκου τώρα, Τάκης, αφού δεν ήξερε και ακόμα δεν ξέρει δείξει πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο, γιατί τότε κυκλοφόρησαν τα διαρκείας της. Μήπως για να μαζέψει το μαρούλι, στερώντας από τους πελάτες το δικαίωμα να δουν δύο και ίσως περισσότερα μάτσα από αυτά που έχουν ήδη πληρώσει? Το διάβασα, Ρατάκη. Λοιπόν, για να δούμε. Μαγική εικόνα το 2-2 της Notts County με την Chesterfield. Το μάτσα έπρεπε να είναι 2-5 και η πλάκα είναι ότι στο τέλος η Notts πήγε να γυρίσει το match. Αυτά γίνονται στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, μωρέ, είναι γνωστά. Ναι, που προσθέτει ο φίλος του Ατρόμητου από τον Καματερό, μιλάει πιο πολύ για τον Ολυμπιακό παρά για τον Ατρόμητο. Είναι σίγουρα Ατρόμητος. Και ναι, και ρε φίλε, τι σημασία έχει, δηλαδή, και αν είναι Ολυμπιακός, τι έγινε, δηλαδή. Καλά, είναι Ολυμπιακός να το πήρε. Εντάξει, γιατί να μην το πει, δηλαδή. Ναι, γιατί είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος που. Όχι, αλλά γιατί να μην το πει. Θέλω να σου πω, ο πρώτος ή ο τελευταίος είναι. Αλλά όχι, μίλησε και για τον Ατρόμητο άνθρωπο. Και λένε Τάκης από θύρα 7 και είναι από τη λεωφόρο απ' έξω. Άστο τώρα, λοιπόν, λες και δεν ξέρω. Μπορεί να είναι θύρα 7, αλλά να πέρασε έξω από τη λεωφόρο. Λοιπόν, ακριβώς. Καλό μεσημέρι, παιδιά, καλή εβδομάδα. Βαγγέλης από Σάμο που βρίσκομαι στη Σαντορίνη. Να είσαι καλά όπου και αν βρίσκεσαι, φίλε Βαγγέλη. Πάμε στην γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάνο, καλησπέρα Κωστά. Έλα, φίλε. Γεια σου, ρε φίλε. Λοιπόν, Παναγιώτη σε ΑΕΚ, περισσότερο θα μιλήσει και την επόμενη εβδομάδα. Έλα, Παναγιώτη. Γεια σου, Πάνο. Λοιπόν, Πάνο, θέλω να δω λιγάκι πριν πάμε στο παιχνίδι το προχθέ. Ναι. Πώς να αναφέρει, επειδή άκουσα και τον πρώτο το που μίλησε, που βγήκε. Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Επειδή το διαβάζω και πάρα πολύ και στο μέσο Facebook και τα λοιπά, στις σελίδες και αυτά, για όσο αφορά για το γήπεδο που θα παίζαμε το δεύτερο παιχνίδι, γιατί το πρώτο ήταν σίγουρο ότι το πιστεύαμε όλοι δεν θα γίνουν. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμιά ανακοίνωση από την ΠΑΕ ότι θα μπαίναμε. Το είπα. Καμία ανακοίνωση. Ναι, όχι, το άκουσα. Απλά ήθελα δηλαδή να πάρω, επειδή το ακούω και το διαβάζω από εχθές και νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Από την ΠΑΕ δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ευτυχώς που δεν τον άφησες να πει για τον συνάδελφό σου, δημοσιογράφο, ποιος το λέει κτλ. Επειδή
ξέρουμε πάνω κάτω ποιοι είναι. Ναι. Λοιπόν, ποιοι το είπανε και σήμερα, επειδή τους άκουσα κιόλας, έβαλα επίτηδες να ακούσω λιγάκι όταν βγήκαν να πούνε για αυτό το θέμα. Πόσοι το είχαν γυρίσει 180 μοίρες απέναντι είχαν περάσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούσαν να το χειριστούν ούτε οι ίδιοι, γιατί εκτεθήκανε. Εκτεθήκανε γιατί δεν ήταν τόσο σίγουροι. Έχει την επιλογή, έχουμε την επιλογή να διαβάζεις και να ακούς αυτόν που πιστεύεις ότι σε αντιπροσωπεί. Σωστά. Έτσι είναι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζει την άλλη εκπομπή και να λες να σου πω και με ονόματα. Δεν κάνω επίθεση στον πρώτο. Ναι. Μα και εγώ δεν του είπα, δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Απλά ειδικά για ένα τέτοιο θέμα. Ξέρεις κάτι. Το πιο βασικό από όλα, ρε φίλε. Σε αυτό το θέμα ρωτάς την ίδια την ΑΕΚ. Παιδιά, πότε θα μπούμε. Και αυτό όταν τους ρωτάς, σου λέγαν δεν μπορούμε να σου κάνουμε εκτίμηση. Προσπαθούμε για το συντομότερο δυνατόν. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Πώς θα πω εγώ μετά με σιγουριά να το πω. Γιατί να θα τζόκερ, θα παίξω και θα πω ότι ορίστε δικαιώθηκα. Όχι, και αυτό έλεγα περιμένετε, δεν το ξέρω. Έχω... Ξέρεις πόσοι φίλοι μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, με πίεζαν μέσω Messenger, φίλοι μου, έτσι, που δεν θα χρειαζόταν να εκτεθώ σε αυτούς και μου λέγανε πάνω τι να κάνω, να βγάλω εισιτήρια, να έρθω και τους έλεγα περιμένετε, μην κάνετε τίποτα. Δεν μπορώ δηλαδή να του πω εγώ βγάλε εισιτήρια. Όχι, εννοείται, μα δεν μπορείς να πει. Τι είναι ανεύθυνο. Υπάρχει από την ίδια την ΠΑΕ ανακοίνωση. Δεν υπάρχει από την ίδια να πει ότι θα παίξουμε τότε. Να υπάρχει κάτι άλλο να το έλεγε η ΠΑΕ και άλλο το λέγανε 3, 5, 10 δημοσιογράφοι, το οποίο εκτεθήκανε, γιατί εκτεθήκαν οι ίδιοι. Οπότε από τη στιγμή που εκτεθήκαν δεν υπάρχει άλλη κουβέντα. Εγώ σου λέω, επειδή είμαι ένας από τους ανθρώπους που πήρε διάρκειες. Ωραία. Έδωσε 400 ευρώ και το πήρα. Γιατί τη γούσταρα και τι ήθελα να πάρω. Τέλος. Δεν υπάρχει, μα μου δεν έβγαινα. Από την αρχή έλεγα θα το πάρω. Που πίστευα από την αρχή θα πουληθούν πάρα πολλά διαρκεία. Που υπήρχαν, αν θυμάσαι, αρχές. Και αν θυμάσαι και εσύ, και αν μου κάνεις την τιμή να με παρακολουθείς, και τότε έλεγα ότι τα διαρκεία θα πάνε φτάσουν στα 25 χιλιάρικα. Δεν ξέρω σωστά, αν το θυμάσαι. Σωστά. Επειδή σε παρακολουθώ και όταν γράφεις και όταν ακούω, όταν μπορώ να ακούσω την εκπομπή σου και εδώ και στο ένα όταν βγαίνεις. Και χθες πάλι ήμουν στο γήπεδο. Επειδή σου λέω μένω περισσό και η Φιλαδέλφια είναι το στέκι μας που πηγαίνω με την κόρη μου, πηγαίνω και τον βλέπω το γήπεδο. Ναι. Έχω έρωτα μαζί με το γήπεδο. Όχι επειδή είναι το γήπεδο είναι καινούργιο, έχω έρωτα με την Φιλαδέλφια, ας το πω έτσι. Και ας μην μένω εκεί, μένω ένα χιλιόμετρο μακριά. Λοιπόν, δεν ήταν έτοιμο. Λοιπόν, ας τελειώσει αυτό. Τώρα πάμε λίγο στο παιχνίδι, ένα λεπτό για να κλείσει τη γραμμή. Ναι, βέβαια. Εμένα η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα 30, μπορεί και λίγο παραπάνω, η ομάδα μπήκε μουδιασμένη. Είναι λογικό. Είναι λογικό, ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι στα πόδια τους. Ξεκίνησε επίσημα το πρωτάθλημα και εκτός έδρας. Σωστά. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, είχαν 2-3 παιχνίδια στα πόδια τους επίσημα λόγω Ευρώπης. Δηλαδή, εγώ είδα και τον Παναθηναϊκό λιγάκι πιο άνετο χθες. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε. Έχασαν και αυτό το τέτα τέτ στην αρχή που το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Θα ζόριζε πολύ μετά το πράγμα. Ζορίστηκε, όπως ζορίστηκε και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά όμως, εντάξει, γιατί έχει παίξει και κάποια παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός όσο τον είδα μπήκε δυνατά. Τέλος πάντων, ναι, λογικό είναι, ρε φίλε, ξέρεις κάτι τι γίνεται εδώ πέρα και στο παιχνίδι με τη Λαμία που παρακολουθούσα. Γιατί δεν μπόρεσα να πάω στη Λαμία, ήμουν στα Τρίκαλα, να σου πω την αλήθεια. Πάντως, ας πούμε ένα μπράβο και στον κόσμο που πήγε και με θέλει. Βέβαια, δηλαδή, και αυτό. Εγώ ένιωθα λες και ήμουν στην έδρα. Και σκέψω ότι πήγανε στα Κουτουρού, έτσι. Με την ελπίδα να τους ανοίξουν θύρα. Με την ελπίδα. Έτσι, δηλαδή, άμα το είχαν πει ευθύ εξ αρχή ότι ανέγουμε θύρα, θα είχε 3.000-3.500 κόσμο. Δεν υπήρχε κάτι επίσημο ότι θα καταλάβω. Τίποτα, ρε. Στέλναν όλοι μηνύμα. Ένα παράδειγμα ακόμα. Πόσοι μου στέλνανε μηνύματα από Βέρεια, από Κατερίνη, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα και μου λένε τι θα γίνει. Και τους λέω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω εγώ με σιγουριά αν θα ανοίξει η θύρα, τι θα κάνει εκεί ο πρόεδρος της Λαμίας. Τέλος πάντων. Πώς θα πεις του άλλου, ξεκίνα, πλήρωσε 150 ευρώ βενζίνη, 100 δεν ξέρω εγώ. Και μετά θα σου πούνε γιατί μας είπες έλα. Καλά και ναι, και να μην μπεις και μέσα και δεν το ξέρεις. Και αυτό είναι και η αστειότητα της Super League. Δηλαδή από τη στιγμή που έχουν πει ότι τώρα σε αυτά τα παιχνίδια ειδικά για όλες τις ομάδες οι μετακινήσεις επιτρέπονται. Τώρα τι είναι αυτό το καινούριο βιολί. Να το αποφασίζουμε τελευταία στιγμή. Είναι λίγο. Όσον αφορά για την ομάδα, εμένα μ' άρεσε δηλαδή μόλις ξυπνήσαμε τον Τζαβέλα εκεί που ξυπνήσανε, γιατί εκεί τη στιγμή ξυπνήσανε. Βέβαια, αν είχε πει τον goal στο πέναλτι, θα ήταν τελείως διαφορετικό όλο. Όλο τελείως, τέλος πάντων. Γενικά,
Μ' αρέσανε κάποια πράγματα. Φαίνεται ότι η ομάδα έχει κάνει καλή προπόνηση, δηλαδή έχει δύναμη, έχει τρεξίματα, έχει ανάσες. Βέβαια είναι το πρώτο παιχνίδι, θα φανεί και στην πορεία. Λίγο χαμηλά την μπάλα, λίγο χαμηλά την μπάλα και ας αφήσουμε λίγο την γκρίνια. Τώρα ξέρουμε λιγάκι πάνω κάτω, γνωρίζουμε με τα πώς θα μπει, πώς θα γίνονται με τα διαρκεία. Όχι φίλε, θα περιμένουμε την ανακοίνωση είτε σήμερα είτε αύριο. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Όχι. Είτε σήμερα είτε αύριο θα έχουμε. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Γεια. Να σε καλά, αγόρι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι είναι ρε Σιτάκη, για αυτό που στέλνεις. Δεν μπορείς τελευταία στιγμή να. Δηλαδή, γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα. Και φταίει και η διοργανώτερη αρχή να το επιβάλλουν. Δεν ξέρω πώς μπορεί στους φιλοξενούμενους στην επαρχία να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος όλων των ομάδων. Όλη την εβδομάδα μέχρι και Κυριακή απόγευμα, Σάββατο συγγνώμη, απόγευμα, να λες δεν θα ανοίξει θύρα, τι στόχο έχει δηλαδή, να μην πάνε 4.000. Και τελικά να πηγαίνουν 1.500 στα Κουτουρού και να ανοίγει τελευταία στιγμή θύρα. Δεν είναι σοβαρό. Και δεν αφορά στην ΑΕΚ, αφορά σε όλες τις ομάδες. Γιάννης, Κώστα, το γήπεδο άδειο, κόσμος βαρέθηκε τα ίδια και τα ίδια. Πάμε για πρωτάθλημα και καμιά περαιτέρω ευρωπαϊκή εξέλιξη. Αυτό είναι το ταβάνι μας. Έχει καταντήσει κουραστικό. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, θυμίζω εγώ το Viber 693-049-1049, ενώ μηνύματα στέλνετε και μέσω της πλατφόρμας του live24.gr. Έχουμε γραμμούλα? Όχι, δεν έχουμε. Α, έχουμε γραμμούλα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Οικονομάκος. Ναι, κύριε Βασίλη. Γεια σας, κύριε. Χάρουμε. Καλά εσείς. Σας ακούμε. Το οποίο ήθελα να πω, ναι, είναι ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει επικοδομητική και όχι στήρα αντιπολίτευση. Ναι. Ωραία. Δηλαδή αυτό το οποίο θα κάνει τώρα να μπει στη Βουλή και να πει του Μητσοτάκη να παραιτηθεί, δεν είναι σωστό. Ναι. Δεν το βρίσκω ορθό να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης. Ωραία. Τη στιγμή, να τελειώσω μια στιγμή, τη στιγμή που έχει επιτύχει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στη συμμαχία μας με τη Γαλλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι των Τούρκων. Λοιπόν, είναι επιτυχημένος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και δεν πρέπει να παραιτηθεί. Αν θέλει να του κάνει μια επικοδομητική κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι κάνει στήρα αντιπολίτευση. Εντάξει κύριε Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια σας, κύριε Βασίλη, γεια σας. Να είστε καλά. Δηλαδή κύριε Λούπο, συμφωνείτε με τη συμμετοχή του Μάνταλου αναδεύτερου επιθετικού και αν ναι, ποια η γνώμη σας για τον αγώνα με τη Λαμία? Την ακούμπησε την μπάλα ο Μάνταλος. Δεν μου άρεσε πολύ ο Μάνταλος. Μπιλ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά σου εξηγώ ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι τον εμπιστεύονται όλοι οι προπονητές. Και πέρυσι πάλι είχε έρθει παίκτης που παίζει ακριβώς στη θέση του, μιλάω για τον Γεύτιτς, και πάλι ο Μάνταλος ήταν βασικός. Τώρα δεν μπορεί όλοι οι προπονητές να τον εμπιστεύονται και οι συμπαίκτες του επίσης, και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που έχει κουράσει πάρα πολύ για τον Μάνταλο. Εντάξει. Λοιπόν, ούτε η ομάδα ήταν πολύ καλή το Σάββατο για να λέμε μόνο για τον Μάνταλο. Καλησπέρα παιδιά, λέει ο Ισίδωρος. Τελικά βάση και της χθεσινής εικόνας, κακώς γκρινιάζαμε εμείς που λέγαμε ότι ο Μαρτίνς έπρεπε να φύγει μετά το χαμένο τελικό με το Μπάουκ. Τώρα ξαφνικά όλοι είδαν ότι δεν έπαιζε μπάλα. Όχι ρε φίλε, απλά εσύ ξέρεις πολύ περισσότερα από όλους τους άλλους. Και από εμάς και από όλους. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς δεν το βλέπαμε, το βλέπεις μόνο εσύ. Γιατί είσαι ειδικός του ποδοσφαίου. Και κάνει κάτι με το τέτοιο να σ' ακούμε, Κώστα. Το έχεις πάει μακριά. Τώρα. Εσύ, τώρα το πήγες κοντά. Ναι. Λοιπόν. Άκου τώρα Δεν είμαστε όλοι ειδικοί σαν και εσένα, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι. Άκου τώρα ότι τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Εγώ. Λοιπόν. 361. Τι να τρώω, ρε φίλε. Όχι, ρε, τίποτα. Ο Ρος Μάγκα Σερελού πολύ του φίλου σου του προστάτευσε με τα διαρκεία, του υπόλοιπου χιλιάδε γιατί του άφησε και φάγανε τον παπά. Πε μου τώρα εσύ την απαντήσω εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Φταίω λε. Τι να σου πω, ρε 361, ειλικρινά δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ, ναι. Όταν ξανανοίξει θύρα συμπτωματικά και στο Βόλο, αλλά δεν ξανανοίξει
για τον Ολυμπιακό, ούτε στη Λεμεό, ούτε το Βόλο. Θα πεις τίποτα? Το διάβασα, Τζίμι, αυτό που λες. Α, δούμε αν θα ανοίξει ή όχι. Λοιπόν, ωραίος ο Τζίμι με το μήνυμα και τη φωτογραφία. Και ο Αστέρας Τρίπολης έβγαλε ανακοίνωση σήμερα, λέει ο Κώστας, ότι στο μάτς με τον Ολυμπιακό αλλά και με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, μόνο οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο. Αυτό μόνο στην Πανανία. Θα γίνει κάτι με αυτήν την ξεφύλα επιτέλους. Δηλαδή, οι πρόεδροι δεν θέλουν έσοδο από τα εισιτήρια, ας μας το πούν. Αυτό που σου έλεγα πριν, Κώστα. Και αφορά όλες τις ομάδες. Γιατί λέει ο Τζιμ αυτά που λέει τα δικά του, προκατηλημένος γαρ, εγώ το λέω για όλες τις ομάδες. Έτσι. Τώρα παίζει στην Τρίπολη, παίζεται, Κώστα? Ναι, τη Δευτέρα. Στην Τρίπολη, γιατί να μην πάει ο κόσμος στο Ολυμπιακό? Δεν το καταλαβαίνω. Και να του κάνεις τώρα αυτή την ιστορία. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω, δεν ξέρω. Όλες τις ομάδες αφορούν, ρε Τζιμ. Αμέσως να πεις την ξυπναδιά σου κι εσύ. Λοιπόν, Γιάννη, το διάβασε το μήνυμά σου, μην το ξαναστέλνεις. Κοίτα άλλη μια φορά, ρε Γιάννη. Ναι. Έχουμε γραμμούλα. Πάμε, καλησπέρα. Έρχεται γραμμούλα, καλησπέρα. Έλα, ρε φίλε. Γεια σου, φίλε. Κάνετε? Καλά. Πήγαινε και εσύ λίγο πιο κοντά να σε ακούμε καλύτερα. Α, περίμενα. Βγάλω τα ακουστικά γιατί... Για κάνε τη... Ναι. Τη μάγκια. Τώρα όλα καλά? Καλύτερα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, μια εβδομάδα έκανα hangover από εσάς. Ηρέμησε το κεφαλάκι μου. Φαντάζομαι τι περνάτε. Λοιπόν, παιδιά... συμπέρασμα έβγαλα τώρα. Τελικά όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο το κάνουν για να ξεχνάνε τα άλλα προβλήματα που έχουν. Τέτοιο ξέσπασμα που υπάρχει από όλους δεν είναι για όλες τις ομάδες, έτσι, και τέτοια μοχούρα και κρινιά δεν έχει προηγούμενο, έτσι. Αυτό γίνεται. Εσύ, γίνεται αυτό που λες. Άκου, ο κόσμος έχει προβλήματα, φίλε. Δεν είναι τώρα. Έχει ψυχολογικά προβλήματα ο κόσμος. Ψυχολογικά έχουμε όλοι, Κώστα. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Όλοι τα έχουμε τα ψυχολογικά. Πώς τα εκφράζεις? Ακριβώς. Και είναι και αυτό που λέει, ότι ξεσπάς, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο και στα social και σε όλα αυτά. Αυτό ισχύει. Θέλω να σου πω κάτι. Προσπαθείς να απολογηθείς για τον μάνταλο, θα νομίζουν στο τέλος ότι τα παίρνεις κιόλας. Πρόσκειτα. Αυτό εγώ θα σου πω τώρα για τα δικά μας. Αυτό το πράγμα που γίνεται στο Καραϊσκάκι με τους Έλληνες παίκτες που μουρμουράνε συνεχώς γιατί δεν έχουμε, λέει, ελληνικό στοιχείο και όταν παίζουνε τρώνε τη γιούχα με το που ακουμπάνε την μπάλα, δεν έχει προηγούμενο. Νομίζω ότι είναι σε πολύ χειρότερο βαθμό από ότι σας με το Μάταλο, φίλε. Αυτό το πράγμα με το Μπουχαλάκι, χθες Κώστα ήσουν μέσα εκεί. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτό το παιδί πόσο να αντέξει να λες, να κάνει μια, αυτός μια, κάνει μια πάσα και να λες, να λες άμα κάνω λάθος τι θα γίνει. Να... Και ξέρεις κάτι, έχουν και την εντύπωση που είναι τελείως λανθασμένη ότι αυτά τα παιδιά δεν επηρεάζονται από αυτές τις καταστάσεις ή ότι νομίζουν ότι δεν ασχολούνται με τα social, δεν ασχολούνται με τα social ή δεν διαβάζουν. Διαβάζουν full τα social και επηρεάζονται πάρα πολύ. Απλά αυτοί που το κάνουν είναι κομπλεξικοί. Πολύ απλά. Για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Κάποια στιγμή πριν 2-3 εβδομάδες είχα κάνει μια ερώτηση στον Κώστα αν ο Μάρτιν, θυμάσαι Κώστα? Μαθαίνει αυτά που γίνονται στα social και αυτά που λέγω πριν για την ομάδα. Ναι, όλοι τα μαθαίνουν και να ξέρεις. Μπράβο, ωραία. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην μαθαίνουν οι ποδοσφαιριστές τα σχόλια που γίνονται ή γράφουν για αυτόν ή λένε για αυτόν? Παιδιά, αυτά τα παιδιά, καταρχήν να πούμε δύο πράγματα που πρέπει να τα λάβουν όλοι οι υπόψη και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν ήταν ποτέ πρωταγωνιστές. Ήταν συμπληρωματικοί, να το πω έτσι, σε μια καλοκουρδισμένη από ξένους ποιοτικούς μηχανή, να το πω έτσι, σαν όρο, έτσι. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να περιμένεις από τον Έλληνα να σου είναι ο πρωταγωνιστής. Και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Αλλά να φέρω ένα παράδειγμα. Ο Μπουχαλάκης δίπλα στο Κιγερμέ, θυμάται κανείς τι εμφανίσεις έκανε? Τώρα τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έχει πέσει η ποιότητα, τα κάτω ψέματα είναι λίγο, είναι ένα κλικ κάτω η ποιότητα του Ολυμπιακού σε ξένους. Εγώ πολύ θα ήθελα να το δω το Μπουχαλάκι δίπλα με τον Κορεάτη τώρα να παίξει ένα παιχνίδι, αλλά η άποψή μου είναι τελικά αυτό το παιδί πρέπει να προστατευτεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Γιατί χάνουμε και την ουσία, Κωστά. Αντί να κοιτάμε να σπρώξουμε την ομάδα, κοιτάμε πώς θα πάρει ο Μπουχαλάκι την μπάλα να το κράξουμε.
Μα δεν είναι εκεί το λάθος, ρε φίλε. Και σε τελική ανάλυση, για μένα μου χαλάκι χθες, δεν είναι του αμυντικούς. Υπήρχαν πολύ χειρότεροι μες στο παιχνίδι. Που δεν θέλω να κατονομάσω, ρε φίλε, γιατί θέλω να στοχοποιήσω παίκτες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν γίνεται να τα ακούν συνέχεια κάποια συγκεκριμένα παιδιά. Και πριν δύο εβδομάδες γιούχαραν το γιο του Μασούρα, αν υπάρχει Θεός, ρε, δεν είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Γενικά πάντα αυτοί που έχουν κόμπλεξ πάντα ψάχνουν να βρουν ένα θύμα να ξεσπάσουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά τι είναι. Δεν ξέρω αν μιλάμε για τελείωτο κόμπλεξ αυτοί οι λίγοι που είναι. Που παίρνει ο Μπουγαλάκης την μπάλα στα πόδια και αρχίζουν τη μουρμούρα. Είναι κόμπλεξ. Ο Αντρέστες δεν είναι αρνητικός. Έχει κάνει 4-5 κάθετες από την πλευρά του Κούτρι. Στις δύο έχει κάνει τσάφ το παιδί γιατί είναι σε κίνηση, ωραία. Πάντως την έχει βγάλει στο χώρο την μπάλα. Μία στον Τελαφουέντε που πήγε να τριπλάρει μετά και τον εαυτό του. Έχει σπάσει ειδικά προς την αριστερή πλευρά πολύ γρήγορα την μπάλα. Και έχει κάνει δύο λαθάκια σε μία παράλληλη έξω από την περιοχή που είναι ακίνδυνη φάση να τη φας κόντρα, ώστε να κινδυνεύσει, ρε παιδί μου, σε κάτι να πεις ότι κινδύνεψα να φάω γκολ ώστε να υπάρχει αυτή η αντίδραση, να το πω έτσι. Και άλλη μια φάση που δεν έχει δει στην πλάτη του και την κοινάει προς το ΣΕ και γίνεται ένα λάθος σέντρα να θυμάσαι. Δύο λάθη είναι φίλε σε 55 λεπτά. Και σου λέω δεν θέλω να πω για άλλους τώρα γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω κανέναν. Ναι. Υπάρχουν καλές και κακές μέρες. Αλλά δεν γίνεται μονίμως με αυτό το παιδί, με τον Μασούρα, με τον Ανδρούτσο και με οποιονδήποτε άλλο. Ναι. Ο Τσολάκης ρε παιδιά έπαιξε πριν, πέρυσι είχε παίξει νομίζω σε ένα αγώνα. Είχε κάνει ένα λάθος, ο τείχος λέει, το πτώσεις είσαι λάθος. Και έπεσε μουρμούρα. Και μετά λέμε για να παίζουν οι Έλληνες. Λοιπόν, δεν υπάρχει, παιδιά, είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Κώστα, δεν ξέρω αν είναι κόμπλεξ ή τι σκατά είναι. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Καλό είναι να προστατευτεί το παιδί. Και πολύ καλός έκανε και τον έβγαλε. Πολύ καλά έκανε και τον έβγαλε. Γιατί ξέρει ο προπονητής, ρε φίλε. Ακούει και τριγύρω την κίνηση. Δεν τον έβγαλε γιατί. Εγώ το λέω αλλιώς. Αυτοί που έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι καλύτερα να κάτσουν στο σπιτάκι κλεισμένοι παρά να έρχονται στο γήπεδο και να μαζαλίζουν. Αυτό λέω εγώ τώρα. Χάνουμε την ουσία, ρε Κώστα. Αυτό είναι. Χάνουμε την ουσία. Η ουσία, ποια ουσία τώρα, τι ψάχνει να βρει τώρα. Έγινε, ρε φίλε. Έγινε. Σε, καλά, ρε, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε να είσαι καλά κι εσύ. Δημήτρης λέει, πείτε του κύριου Κορομάκου πως η φιλία μας με τη Γαλλία και την Αμερική μας έχει κοστίσει πάρα πολλά δις εξοπλιστικών που τα στερήθηκε ο ελληνικός λαός. Διαβάστε το. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κουβέντα, λέει ο Σίδωρος, και ο κύριος Σαμοθράκης ηρωνεύεται ότι είμαι ειδικός. Πολύ ωραία, αλλά εγώ δεν το είπα δεικτικά για τον κύριο Σαμοθράκη. Λυπάμαι πολύ, λέει ο Ισίδωρος. Βασίλη, σου επιστρέφω όλους τους χαρακτηρισμούς. Αγόρι μου, κάτσε εκεί. Και βάλε και λίγο από μένα, ναι. Όλους τους χαρακτηρισμούς και κάτσε εκεί με τα κόμπλεξ σου να γράφεις ό,τι γουστάρεις. Εντάξει. Λοιπόν, εκτός ότι δεν καταλαβαίνεις κιόλας. Γράφε ό,τι θες. Πρόβλημά σου. Λοιπόν, Γιάννης, παιδιά, δεν είναι θέμα Μάνταλου. Μην αρχίσετε πάλι τα ίδια. Δεν βαρεθήκατε. Όλοι και έψαχνε τα πατήματά της. Μην αδικείτε κόσμο, μην έχετε μονές. Πόσους μπακασέτες θέλετε να χάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ακόμα? Όσον αφορά στο γήπεδο, κακά τα ψέματα, από του χρόνου θα το χαρούμε στο 100% που θα είναι πλήρως λειτουργικό σε όλα τα επίπεδα. Καλά και φέτος, φίλε, πολύ πιο νωρίς. Γιάννη, συμφωνώ με το μήνυμά σου, αλλά για το γήπεδο και πιο νωρίς. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εκπομπή, κύριε Σαμοθράκη. Υπάρχει κάποιο νέο για τον Κορεάτη επιθετικό? Ευχαριστώ πολύ, Γιώργος από Βύρονα. Όχι, Γιώργο, το μόνο που υπάρχει είναι ότι εχθές δεν ήταν στην αποστολή της Μπορντό και λέγεται ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο ο Χουάνγκ που έχει έρθει ήδη, ότι μπορεί να τον πείσει ότι ο Ολυμπιακός είναι ότι καλύτερος προορισμός γιατί να συνεχίσει την καριέρα του. Αυτά τα τελευταία. Πάμε στη γραμμούλα για να προλάβουμε και το διάλειμμα και το δελτίο. Πάμε. Μάλιστα. Καλησπέρα. Ναι. Από Μητέρα, μ' ακούτε? Ναι, κάπως. Ναι. Γεια σας. Κώστα, Ατσαλίνης, να γυρίσεις, να είσαι καλά. Πάνω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Αλλήλει αυτή στην ποδοσφαιρό. Πώς το λένε κιόλας. Καλή σεζόν. Ακούω, καλή σεζόν, ναι. Να είστε καλά, καλή σεζόν. Κώστα, ναι. Θέλω να... Έβαλες κανένα νέο για το κουμπαράκι του Φορτούνι? Όχι, δεν υπάρχει κανένα νέο ακόμα. Ναι. Συζητιέται για την Κύπρο.
Για το ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο Κώστας θα θελήσει να φύγει εκτός Ελλάδος. Εγώ σήμερα, φίλε, έμαθα, ο κουμπάρος μου τα κάτω, παπάστο, έμαθα που, ότι ο Κουστάκης υπέγραψε τελικά, λέει, για εδώ, έμεινε στον Ολυμπιακό. Αν αληθεύει, δεν ξέρω. Έτσι μου είπαν, έτσι λέω. Για ξαναπέστε μου πάλι τι είπε, ότι... Ένας δικός μας, ναι, συγκινής του κουμπάρου, του μπαμπά του Κουστάκη, τώρα γυρίσει κάτω από την Αθήνα, τώρα χθες. Ναι. Ναι. Σήμερα τον είδα, πέρασε για λίγο, τέλος πάντων, θα το δω αύριο. Και είπαν ότι συμφωνήσαν με το Φορτούνι για να μείνει στον Ολυμπιακό. Έτσι μου είπαν, έτσι σας λέω, παιδιά, μην γίνετε Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Φορτούνης έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Ναι, για να μείνει στον Ολυμπιακό, συμφωνήσανε για λιγότερο το συμβόλαιο που θα ήταν. Α, για μείωση αποδοχών, ναι. Ναι. Αυτά άκουσα. Κώστα, αυτό σου λέω. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μηνυματάκια μέχρι να πάμε στο break. Κώστα, μην αρχίζεις διαδικασία να ασχολείσαι και εσύ με άλλους ακροατές και το τύπο καθένας. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα αυτή τη φωτογραφία, okay, κάνανε λάθος οι άνθρωποι. Μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Για ένα γραφικό τηλεοπτικό που έχουν αλλαγμένα τα σύνορα. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: καλησπέρα κύριε Κώστα, είχα καιρό να δω την ομάδα να μπαίνει τόσο δυνατά. Είδα στοιχεία όπως παίκτες που είχαν κοντινή απόσταση μεταξύ τους και η μπάλα με τη μία και κάτω. Ναι, αλλά για ένα διαχρονικό διάστημα, γιατί από το 2015 και μετά ξαναγυρίσαμε πάλι στα παλιά. Εντάξει, μωρέ, δεν μπορεί και εσύ να έχει διάρκεια αυτή τη στιγμή. Φτιάξτε επιτέλους την κυρία να σας ακούμε και στον δρόμο, λέει ο Θανάσης. Θανάση μου, περιμένουμε και εμείς, όπως και εσείς, να δούμε γενικότερα με το σταθμό τι εξέλιξη θα υπάρχει, με την ευχή να είναι όλα καλά για όλους. Έτσι, έχεις δίκιο για αυτό που γράφεις, Θανάση. Δημήτρης, όλο το ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι το φιλί του Χασάν στον παίχτη του ΠΑΣ. Ασφαλώς, ασφαλώς. Fair play με όλη τη σημασία της λέξης. Μπράβο και σε αυτό το παιδί, και είναι πολύ καλό παιδί, έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι. Ο Δημήτρης Ατρόμητος, σήμερα, παιδιά, απλά στην Ευρώπη παίζει μόνο Ολυμπιακός. Επίσης, το Σουκού είδα εκτός του Ατρομήτου και τον Ολυμπιακό, γιατί το είχε στις 10 το βράδυ και πρόλαβα. Μετά όλο το υπόλοιπο δεν το διαβάζω τώρα, γιατί δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να ασχολούμαστε πάλι με τη Τζέστερφιλντ και με την Νότς Κάουντι και εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, αρκετά. Λοιπόν, άστο τώρα, παιδιά, τα πολιτικά μηνύματα τα αφήνουμε για άλλες εκπομπές. Λοιπόν, Παντέλο, το γράφεις αυτό το μήνυμα για τον Ολυμπιακό, άσε το χαρακτηρισμό τώρα για τον πρώην προπονητή του. Γιατί? Μην τον αναφέρεις τον άνθρωπο, οτιδήποτε. Μην τον χαρακτηρίζεις. Μια χαρά κύριος ήταν. Λοιπόν, ο Άλκης λέει: ρε φίλε Σαμό, αφού το βλέπατε, γιατί δεν λέγατε τίποτα στη διοίκηση και του κάνατε και αφιερώματα τελικά. Εμείς να πούμε στη διοίκηση. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά, φίλε, να πούμε στη διοίκηση τίποτα. Η διοίκηση αποφασίζει. Η διοίκηση κάνει κουμάντο. Δεν κάνει κουμάντο ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Εντάξει. Ναι. Εγώ στηρίζω, το έχω πει και άλλες φορές, τον κάθε προπονητή τον στηρίζω. Όποιος και αν είναι αυτός. Από τη στιγμή που είναι απόφαση τη διοίκηση. Και δεν έχω καμία δουλειά να κάνω υπόδειξη στη διοίκηση να φύγει αυτός, να έρθει ο άλλος. Αυτοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Μην λέτε ότι μην πω καμιά κουβέντα μεσημεριάτικα τώρα. Όχι, γιατί μην πει κουβέντα. Τώρα είμαστε σε ηρεμία. Λοιπόν, ρε πάνω, γιατί δεν ζητάει καναβολή των εντότερων αγώνων μέχρι να αντέπτω. Δεν γίνεται τώρα αυτό, μωρέ. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν. Τι θα κάνει η ΑΕΚ ό,τι γουστάρει. Δεν γίνεται να ζητήσει αναβολή. Και επίσης δεν υπάρχουν ημερομηνίες, φίλε. Έχουμε μουντιάλ φέτος. Δεν είναι τώρα, άντε και. Πότε θα παίζει, δηλαδή. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Άντε, με την Έρη εδώ πέρα να τα κανονίζει τα πάντα όλα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα κάνει ο Κώστας ο Σαμοθράκης την τσιγαριά του και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ στον Over FM. Βάλαμε και Οικονομόπουλο να ανεβάσουμε το Σαμοθράκη που είναι λίγο πεσμένος. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Κώστα στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί ζήτησε έτσι ένα πεντάλεπτο
παράτασης. 2-10-67-25-730 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στέλνετε και μηνύματα στο Viber στο 693-049-1049 αλλά και μέσω της πλατφόρμας του live24.gr. Και πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σου Πάνο. Γεια σου φίλε. Δεν είναι ο Κώστας, θα τον προλάβω λογικά. Θέλει 5 λεπτάκια. Εντάξει. Ξεκινάω να πω εγώ αυτά που θέλω. Πες τα. Πες το όνομά σου. Όνομα. Ναι. Ο Τόνι. Έλα Τόνι. Λοιπόν, επειδή ήμουν στο γήπεδο εχθές, θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια ως ένδειξη αυτό που φίλησε ο Χασάν, έτσι. Είναι πολύ επαγγελματικό, πολύ ανθρώπινο, έτσι. Και χειροκρότησε και όλοι, φυσικά, η θύρα 7, να το πω, έτσι. Γιατί πρώτα, πέρα από αυτά που χωρίζουν τα 90 λεπτά, είναι η υγεία των αθλητών. Καλά, τώρα αυτό δεν θα πρέπει να το συζητάμε καν. Μάλλον στην Ελλάδα πρέπει να το συζητάμε, λέω εγώ. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι θετικό που υπάρχει, που έβαλε τους Έλληνες ο Κορμπεράν. Δεν είναι θετικό όμως ότι κάποιοι παίκτες, παρόλο που δέχτηκε δεύτερη ευκαιρία σαν τον Μπακ, το ξεχνάω, τον Ανδρούτσο, ο οποίος δεν ακούμπησε. Και θεωρώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος του για την τελευταία ευκαιρία αυτή, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ναι, δεν το ξέρω εγώ αυτό που λες, τέλος πάντων, οκ. Φάνηκε, δεν χρειάζεται το πω εγώ. Ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι χωράει στο ρόστερ πλέον. Μάλιστα. Να το δούμε στην πράξη. Σε διαφορετική βέβαια φορά με τον Κούτρι, ο οποίος για εναλλακτική λύση ήταν πάρα πολύ καλός, θα πω εγώ. Και είχε αδικηθεί από τον Μάρτιν, στον οποίο πρώτα Πορτογάλου, τα πρώτα δύο χρόνια που πήγε πολύ καλά. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Πληρώνουμε τα λάθη του και τα λάθη η ομάδα που τα πληρώνει σε σχέση με το ότι ανανέωσε η διοίκηση, δυστυχώς λάθος που το έκανε δύο χρόνια. Φαινόταν ότι μετά τον ΠΑΟΚ είχε εξοφλήσει ως προπονητής και φαίνεται ότι η προετοιμασία ήταν για τα σκουπίδια, να μου επιτραπεί η έκφραση. Και φαίνεται που η ομάδα κάποια στιγμή κλατάρει, δεν βγάζει ενέργεια. Πρέπει να τα διορθώσει αυτά ο Κορμπεράν, βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι αρχή. Τι να πει κανείς για τον Ματιέ Βαλμπουένα, και 20χρονος και 18χρονος βασικά του, ο οποίος δεν... Μαρτίνς ήθελε να τον διώξει κιόλας. Η διοίκηση τον κράτησε από ό,τι έμαθα, γιατί τον έβαζε 15 λεπτά και έλεγε πολλά είναι για να παίζει. Ο Χασάν φαίνεται και είναι ντεφορμέ, δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να γίνει, γιατί ψάχνουν επιθετικό, ακούω, έτσι. Τώρα για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, ακούγεται και ότι δεν έχουμε Έλληνες και είναι λυπηρό αυτό για την ομάδα. Κάποια στιγμή, ρε παιδιά, δεν πρέπει να κλείσει ο κύκλος. Ενός παίκτη ο οποίος δεν αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Και ο Μασούρας, όλοι οι παίκτες πέρασαν ντεφορμέ, αλλά έρχεται στα καλά του. Ο Μπουχαλάκης είναι εδώ και 1,5 χρόνο και δεν μπορεί κανένας να το διαψεύσει αυτό. Αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται, ρε παιδιά. Κάποια Μάλιστα. στιγμή κλείνει ο κύκλος στους παίκτες. Έγινε, Τόνι. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσύ. Παναγιώτης λέει: καλό μεσημέρι, κύριε. Παναγιώτης από Πάτρα, Ολυμπιακός. Καλό πρωτάθλημα να έχουμε χωρίς βία και να είναι ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος. Και ο καλύτερος ας το πάρει. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Κώστα. Λέει ο Ντίμης. Κώστα, Ολυμπιακός καλός για τα 15 πρώτα λεπτά. Μετά δεν βλεπόταν όπως τα τελευταία δύο χρόνια. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στην ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΠΑΕΑΕΚ. Δώστε μου μόνο ένα λεπτάκι. Βάλε λίγο χαλάκι, ρε Σιέρη. Λοιπόν, πάμε στην ανακοίνωση που περίμενε ο κόσμος ΣΑΕΚ όσον αφορά το τι θα γίνει με τα διαρκές. Τη διαβάζω
μόλις βγήκε, τη διαβάζω αναλυτικά. Αγαπητοί φιλάθλοι της ομάδας μας, η ΠΑΕ ΑΕΚ σας διαβεβαιώνει πως έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια και εξαντλήθηκε κάθε πιθανότητα μέχρι και την ίστατη ώρα προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρησιμοποίηση του νέου μας γηπέδου και επιστροφή στα πατρογονικά εδάφη μας στη Νέα Φιλαδέλφεια από την πρώτη επίσημη εντός έδρας αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας μας. Δυστυχώς αξεπέραστα εντός του συγκεκριμένου περιορισμένου χρονικού πλαισίου τεχνικά ζητήματα, των οποίων η διευθέτηση δεν εξαρτιόταν αποκλειστικά και μόνο από την ΠΑΕ ΑΕΚ, δεν επέτρεψαν να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος. Κατά κύριο λόγο η γραφειοκρατία και επιπλέον οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου, μήνας Αύγουστος, σε συνδυασμό με τις εύλογες παρενέσεις των τεχνικών μας συμβούλων να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου για τη λειτουργικότητα του γηπέδου μας μακροπρόθεσμα και έχοντας πάντοτε ως αποκλειστικό γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια των φιλάθλων μας, μας ανάγκασαν να οδηγηθούμε στην απόφαση να αναβάλουμε για λίγο ακόμη την ιστορική επάνωδο της ομάδας μας στο σπίτι μας. Θεωρούμε πως μετά από 19 χρόνια και 2 μήνες προσμονή, την ολιγοήμερη αυτή καθυστέρηση μπορούμε όλοι μας να την αντέξουμε. Η ΠΑΕ ΑΕΚ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το φιλάθλο κοινό της ομάδας μας για την τεράστια και ιστορικών διαστάσεων ανταπόκρισή του στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Ως γνωστόν, θεωρείται πλέον δεδομένο πως με τη λήξη της περίοδου διάθεσης των καρτών διαρκείας θα έχει συντελεστεί μια ιστορική επίδοση που θα συνοδεύει την επιστροφή των ενωστών στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας. Για όλους εμάς προέχει το ηθικό μέρος της σχέσης με τους φιλάθλους μας και η ειλικρινή επαφή μας με κάθε έναν από αυτούς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και παρότι νομικά δεν προκύπτει καμία σχετική υποχρέωση της ΠΑΕ, ανακοινώνουμε πως όποιος φίλος ή φίλη της ομάδας μας θεωρεί ότι αδικείται από αυτή την ολιγοήμερη παράταση της επιστροφής στη Νέα Φιλαδέλφεια, μπορεί από σήμερα και μέχρι την 5η 25 Οκτώβου 2022 στις 3 να επιστρέψει την κάρτα διαρκείας του και να εισπράξει το ακριβές αντίτιμο αγοράς της. Για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, η επιστροφή θα γίνεται με αυτοπρόσωπη αίτηση στο τμήμα εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Για τους υπόλοιπους φίλους της ομάδας μας, εκτός Αττικής, η διαδικασία μπορεί να γίνεται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του τμήματος εισιτηρίων στον αριθμό 211-88-86-068, επίσης μέχρι την 5η 25 Οκτώβου 2022 στις 3. Διάβασα αναλυτικά την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, μένω στην ουσία που είναι ότι για όποιον φίλο ή φίλη της ΑΕΚ θεωρεί ότι αδικείται από την ολιγοήμερη παράταση της επιστροφής στη Νέα Φιλαδέλφεια, μπορεί να επιστρέψει την κάρτα διαρκείας και να εισπράξει το ακριβές αντίτιμο της αγοράς του, έτσι, του εισιτηρίου διαρκείας. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Και θα περιμένουμε να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο, πιστεύω αύριο θα ανακοινωθεί, τον τρόπο με τον οποίο θα μπουν οι φίλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο στη Ριζούπολη στο μάτς με το Βόλο το Σάββατο. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα, έχουμε και Σαμοθράκη ή όχι ακόμα? Σαμοθράκη περιμένουμε. Πάμε στη γραμμούλα, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλό απόγευμα, Κώστας από Λιτάκι Παναγκός, τι κάνουμε? Έλα Κώστα μου, καλά φίλε. Ο Κώστας λείπει? Όχι, ο Κώστας δεν λείπει, απλά ζήτησε 5-10 λεπτά και παράταση τώρα στη δεύτερη ώρα για κάτι προσωπικό, έτσι. Καλά κάνει, εντάξει, περαστικά να έχει ο άνθρωπος. Ναι. Βασικά για τον Κώστα πήρα τηλέφωνο, για μπάλα δεν θέλω να πω τίποτα, δεν θέλω να πω για μπάλα, τώρα ξεκινήσαμε, ναι. Θα δούμε. Απλώς για τον Κώστα πήρα τηλέφωνο, ειλικρινά σου μιλάω, να το μεταφέρεις εσύ, ακούω ότι έχει μετά τον κορονοϊό βιχά. Ναι. Λοιπόν, επειδή το πέρασε, εγώ γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Ειδικά σου μιλάω, δεν θέλω να πω για μπάλα τίποτα. Ένα λεπτό και θα κλείσω. Να του μεταφέρει ότι να πάει σε ένα καλό πνευμονολόγο. Γιατί είχε το ίδιο πρόβλημα και η κόρη μου. 15 μέρες είχε πολύ δίχα μετά τον κορονοϊό. Λοιπόν, και τη έδωσε κάτι εισπνεώμενα. Το ίδιο έκανα και εγώ. Ακριβώς. Μόλις είχα βγει την πρώτη φορά αρνητικός, ναι. Μετά από 11 μέρες ήμουν εγώ θετικός. Τη 12η βγαίνω. Ίσα από εκεί μου ξεκίνησε, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μπράβο, μέσα στον κορονοϊό δεν είχα τόσο βήχα. Μετά είχα. Πέρασαν 10 μέρες, πήγα στο γιατρό μου. Και του λέω αυτό και αυτό. Μου δίνει ένα εισπνεώμενο. Μετά από μια εβδομάδα ήμουν μια χαρά. Μπράβο, αυτό θέλω να το πεις. Αυτό είπα και στο φίλο εκεί από το Δημήτρη, να θυμάμαι καλά το όνομά του. Ότι δεν έχει νόημα να το συζητάμε μεταξύ μας. Άμα δεις ότι ταλαιπωρείσαι, πρέπει να πας στο γιατρό. Αυτό του είπα.
Ναι, αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί αυτό έκανα και εγώ έτσι. Δεν θέλω να πω για μπάλα. Έχουμε μπάλα να μιλάμε μήνες. Λοιπόν, να το πεις να πας στον γιατρό και να πάρεις φρεόμενα χάπια τα οποία θα του κάνει καλό στο πρόβλημά του. Εντάξει. Έγινε ρε φίλε, να σε καλά. Δεν πήρα για μπάλα, για μπάλα. Εντάξει ρε Κώστα μου, θα τα πούμε. Να σε καλά ρε φίλε. Είναι ωραία, να σε καλά. Είναι ωραία, είναι ανθρώπινα αυτά. Και δείχνουν και ένα ενδιαφέρον έτσι. Και ότι έχεις από μέσα σου καλή ψυχή κυρίως. Έτσι δεν είναι, Έρη. Το πιο βασικό, να έχεις καλή ψυχή και καλή προαίρεση απέναντι στον άλλον. Λοιπόν, καλησπέρα Πάνω και Κώστα, ο Αστέρας και ο Βόλος. Πιστεύω ότι με την κίνηση αυτή θέλουν να κάνουν τους οπαδούς των 5 να αγοράσουν διαρκείας. Ευχαριστώ, Γιάννη Τρίπολη. Τι να αγοράσουν διαρκείας, ρε. Θα αγοράσει ο φίλος του Ολυμπιακού Τσάκ του Παναθηναϊκού διαρκείας της Λαμίας για ένα ματς ή της Τρίπολης. Αν κατάλαβα καλά αυτό που λες. Λοιπόν, ή αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, και Ολυμπιακός και Τρίπολη και μένουν εκεί. Τέλος πάντων. Αχ, Θεέ μου. Γεια σου Γιάννη, με τις ωραίες φωτογραφίες. Είμαι από αυτούς που έχουν πάρει διαρκείας. Α, είναι πιο νωρίς το μήνυμα. Καλησπέρα σας. Θάνος, φίλος ΑΕΚ. Την Κρίνια την έχουμε στο τσεπάκι μας. Όποιος έχει δει τα βιντεάκια περίμενε να γίνει αγώνας έτσι όπως είναι ακόμα. Επίσης η υπογειοποίηση δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πώς θα πάνε οι ομάδες με τα πόδια, το ξέρουμε από πριν ότι λογικά θα χάσουμε κανένα δυο μάτς στην αρχή. Είμαι από αυτούς που έχουν πάρει διαρκές. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Τη διάβασα, Θάνο μου, την ανακοίνωση πριν από λίγο. Κύριε Λούπα, άκουσες τις ειδήσεις ότι ο Αστέρας δεν θα δώσει στήρια. Εγώ το έγραψα χωρίς να ξέρω τίποτα και δεν πέρασε μισή ώρα. Θα περιμένω και θα δούμε αυτό που είπες. Γιατί δεν αντέχω να μην σου στείλω το επόμενο. Χίλιο παδί της Άξης Λαμία, ενώ ο πρόεδρος δεν θα δίνε εισιτήρια. Ναι, το είπα ρε φίλε, από πριν. Το είπα από πριν. Αν έγραψε ο Καραλής την ανακοίνωση. Το πρωτοσέλιδο γιατί μου το έχεις βάλει. Εξήγησέ μου λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί κουβεντιάζουμε. Για το θέμα της Ριζούπολης είναι άδικο να μην έστω και ένας διαρκείας. Για ποιο λόγο τα παιχνίδια γίνονται στο ΆΚΑ? Γιατί στο ΆΚΑ το χορτάρι πρέπει να μην είναι ούτε για πρόβατα αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως είναι μισθωμένο από την ΠΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο. Σωστό είναι φίλε, αλλά σου εξήγησε. Είναι σε τραγική κατάσταση. Φιλικά Ηλίας. Λοιπόν, το αν θα πούνε ρε εσύ πώς θα μπουνε. Ρε εσύ Κρίς, θα μπουνε πώς θα μπουν. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι θα τα αφήσουνε. Έχουν πει για τρίτη σου λέω. Λοιπόν εδώ μου κλείσε και το του Live 24 το mail. Γιατί μου κλείσε. Δεν ξέρω. Έχουμε γραμμούλα. Όχι. Έχουμε Σαμοθράκη. Όχι. Είσαι υπέρ του όχι. Κάθεσαι εκεί, βλέπεις φιλαράκια, γελάς. Ωραία τα φιλαράκια. Λοιπόν 2-10-67-25-7-30. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail overonear1049@gmail.com. Viber 693-049-1049. Βέβαια στέλνετε και μέσω της πλατφόρμας του live24.gr από την οποία μας ακούτε κιόλας. Ο Δημήτρης λέει και κάτι που ξέχασα να επισημάνω για τον Ανδρούτσο. Στο cooling break αντί να ασχολείται με τις οδηγίες του Κορμπεράνε έλεγχε την μπαντάνα στα μαλλιά του και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό. Το έχω ξαναδεί πολλές φορές από πέρυσι, ταλαντούχος, αλλά από μυαλό κουκούτσι. Καλά, αν έφτιαχνε τώρα και τα μαλλιά του, ξέρω εγώ, πάνω να πει ότι δεν ακούγε τον προπονητή, ρε Δημήτρη. Δεν το είδα δηλαδή αυτό που λες, αλλά... Σπύρο, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρεις εσύ και που γράφεις, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ περιμένω τις ανακοινώσεις. Λοιπόν... Δημήτρης, παιδιά, μια ερώτηση, αν... Η Νότιγχαμ βγει Ευρώπη, υπάρχει θέμα να παίξει στην ίδια διοργάνωση με τον Ολυμπιακό. Θα το δούμε, φίλε. Ο Σαμοθράκης μας είχε πει, λέει ο Αντώνης, ότι στο τρίμερο ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή. Τώρα τόμπολα. Θα βγει ο Κώστας σε λίγο και θα τον ρωτήσουμε. Εντάξει. Γραμμούλα. Καλησπέρα. Ο Γραμμούλας. Έλα, Γραμμούλη. Γραμμούλη. Έλα, Γραμμούλη. Μ' αρέσει το γέλιο σου, ρε φίλε. Μ' αρέσει το γέλιο σου. Έλα, λέγε. Ξέρεις ότι είχα την περασμένη εβδομάδα εδώ, τέλος εβδομάδας. Σε είχα πάρει τηλέφωνο, είχαμε μιλήσει, δεν ξανάπαιρνα. Για πες. Πρόεδρος ΑΕΚ, δικηγόρος, τον κυνηγάνε τα δικαστήρια. Μάλιστα. Σταύρος.
Για λέγε. Του έκανα μία δουλίτσα. Είπαμε πολλά, ρε παιδάκι μου. Ναι. Είπαμε έτσι πολλά. Είπαμε, ναι. Πολλά. Είπαμε πολλά. Έχουμε και Σάμο στη γραμμή να σε πληροφορήσω. Ωπ, Κώστα μου! Τον έχουμε, δεν είπες. Έρη. Κώστα, καλή εβδομάδα. Γύρισε. Γύρισε. Καλή εβδομάδα. Νάτος. Καλή εβδομάδα, Κωστή. Ποιος είναι? Πρόδρομος από πάρω, φίλε μου. Έλα, ρε φίλε. Τι έγινε? Γαμώ τον κορονοϊό μου, γαμώ. Αντί να σε έχω εδώ να κάνουμε μπάνιο, να πας και τον πάνω. Ναι, για την πάρω είμαι. Έλα, μωρέ. Γαμώ τον κορονοϊό, είπε ο άνθρωπος. Σιγά, ρε, Έρη. Ναι. Ισχύει για τον κορονοϊό. Συγγνώμη, κυρία Έρη, συγγνώμη, συγγνώμη. Βάλε μπιπ στον κορονοϊό. Θες να πω εγώ κάτι τώρα να κάνω τούρμπο την Έρη? Για κάτι, για δώσε. Γκάζωσε. Όχι, έκανε όχι εδώ. Ας την Έρη στην ησυχία της. Με την Έρη έχουμε ξεμείνει εδώ και λέμε ό,τι λέμε. Τα δικά μας. Εντάξει, καλά το κορίτσι. Αφού δεν έχει πάει διακοπές, πήγε διακοπές. Σιγά μη σου πει αν πήγε διακοπές. Όχι, λέω αν πήγε διακοπές. Να τη, τη γλωσσοφάς εσύ. Όχι, καλέ, γιατί να τη γλωσσοφάω το κορίτσι. Λέγε, ρε. Λοιπόν, πώς θα είδατε, πρωταγωνιστική, καλά ήταν, ε? Εντάξει, μωρέ, εγώ το περίμενα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το έπαιξα και στο στίγμα και τους πέντε. Ποιους? Ξέρεις ποιον θα είναι? Και τους πέντε. Δεν παίζω στίγμα, παίζω νοητά, ξέρεις, παίζω τέτοιο. Μόνο τον Παναθηναϊκό θα είχαμε, γιατί τον είχα παίξει. Μ' αρέσαν τα ημίχρονα. Όχι, εγώ έβαλα νίκες και τον πέντε, να σου πω την αλήθεια. Όλα τα ημίχρονα τα έπιασα. Δηλαδή Ολυμπιακό έπιασα, ΠΑΟΚ έπιασα. Σημεία ξερά, νίκες και τον πέντε. Νοητά πάντα, έτσι. Παναθηναϊκό τον έχασα στο ημίχρονο. Τον είχα χει μικρό. Εντάξει. Ισχύει, Γιάννη, αυτό που λες είναι και αυτός ένας λόγος για το Ράλι Ακρόπολη στο ΑΚΑ. Τίποτα, sorry για τη διακοπή, απλά διάβασα ένα μήνυμα. Για πες. Έχετε λίγο γκρίνια τώρα, ε? Εντάξει, μωρέ, τώρα λίγο ηρεμία. Τι να κάνουμε τώρα, το γήπεδο θέλει λίγο υπομονή, ρε παιδιά. Να με τώρα, εντάξει, μην τσακωθούμε τώρα. Για να δεν τσακώνεται κανείς, μωρέ, απλά εντάξει, έχουν και δίκιο κάποιοι που πήραν διαρκείας και. Εντάξει, έπρεπε να βγει, έπρεπε να βγει αυτή η ανακοίνωση. Όταν πήγαινες να το πάρεις, δεν το περιμένεις αυτό, δηλαδή πίστευες? Ναι, ότι... ισχύει αυτό. Ότι κανείς δεν ήξερε ότι θα, με σιγουριά ότι θα παίξει πρώτο μάτς. Τέλος πάντων. Υπόμονη. Θα πιστεύω να, εντάξει, να γίνουν κάποιες κινήσεις που να τους αποζημιώσει αυτούς που, ναι, δηλαδή, ναι, στα παιχνίδια που θα χάσουν. Κάτι θα βρουν. Γιατί εντάξει, τώρα και αυτό το να λες τον άλλο τώρα, άμα δεν γουστάρει, θέλει να πάει τα λεφτά σου πίσω, ας πούμε, δεν μ' άρεσε σήμερα. Ναι. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Είναι και αυτό κάτι το οποίο. Μπορεί να βρεθούν πέντε, ρε παιδί μου, δέκα. Δεν σου λέω εγώ πόσοι, δεν πιστεύω ότι εγώ θα βρεθούν. Περιμένω από αλλά οκ, οφείλεις να το κάνεις. Ηθικά οφείλεις να το κάνεις. Περιμένω όμως, φίλε, από αυτούς να πάνε να γεμίσουν τη Ριζούπολη. Θα έχει κόσμο η Ριζούπολη. Να πάνε να γεμίσουν όμως. Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι γεμάτη, αλλά θα έχει πολύ κόσμο. Αυτό. Θα πώς την είναι στην ομάδα με τις αλλαγές. Εντάξει, βελτιώθηκε λιγάκι, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Άμα είναι, άμα είναι να τα περιμένουμε όλα από το ματιέ, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Σκύλος, έτσι. Παλιό σκύλο. Για αυτά τα παιχνίδια είναι μάνα, φίλε, πιστεύω. Καλά, έχει βάλει τρομερό τίτλο Πουλόπουλο σήμερα στον πρωταθλητή. Αλλά και τα Γιάννενα. Για το έχεις δει το πρωτασάρι λίγο του πρωταθλητή σήμερα? Δεν το κοίταξα, φίλε, σου μιλήσω ειλικρινά. Μπράβο, ρε, γκολ λόγερε. Πα. Έτσι. Μπράβο. Γκολ λόγερε. Εντάξει, τι γίνεται με το σεντεφόρ που ακούγεται ένα πάλι Κορεάτι, έτσι είναι, Κινέζος Κορεάτι, τι είναι? Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, για να δούμε. Το ψήνει και ο άλλος ο Κορεάτης εδώ που είναι. Και από ό,τι βλέπω, από ό,τι διάβασα κάπου, φίλε μου, οι θλάσσεις μας μία-μία έρχονται πίσω, έτσι. Ναι, σιγά-σιγά θα γυρίσουν, τι θα κάνουν, μωρέ. Εντάξει, πιστεύω καλά θα πάμε. Καλά θα πάμε. Κάτσε, περίμενε, θα δούμε. Καλά θα πάμε. Λοιπόν, εντάξει, σας έφαγα λίγο το χρόνο, σας έκανα παρέα. Να σε καλά, ρε φίλε, ευχαριστώ Πάνω. Πολύ. Έλα, ρε. Περιμένω να σχολιάσεις αυτό που θα βγει με τον κύριο Τσιάτα, ε. Λέω, έχω δει ένα τέτοιο, λέει πολλά ο άνθρωπος. Πέρυσι δεν ήταν εδώ ο Σαμοθράκης, ήταν ο... Ναι. Κάνανε εκπομπή ο Βερβελές με τον Γκότζο την ώρα που είχα βγει εγώ να πω ότι υπήρχε απόφαση Μελισανίδη για το Τζιάρτα στην ΑΕΚ Β. Λοιπόν, και είχα βγει και είχα πει και είχα κράξει κατευθείαν με το καλημέρα το Τζιάρτα, τον οποίο τον κράζω για χίλιους λόγους, και είχα πει ότι νομίζω ότι θα υπάρχει πάρα πολύ έντονη δυσαρέσκεια και σίγουρα αντίδραση, 100% αντίδραση από την Original. Μετά από μία ώρα είχε βγει ανακοίνωση. Δεν πρόλαβε ο Τζιάρτα ούτε μία ώρα να χαρεί ακριβώς. Και μετά είχε βγει και η ΠΑΕ και λέει ότι λόγω των αντιδράσεων των οπαδών μας. Ένα βιντεάκι πάντως κυκλοφορεί. Δεν ασχολούμαι με τον τύπο. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, γενικότερα
γενικότερα. Εντάξει, ένα βιντεάκι όμως αυτό που κυκλοφορεί έτσι με έτσι ένα pre-game, να το πω έτσι απλά. Ναι, το έχω δει. Πρέπει να λέει πολλά. Τώρα ας περιμένουμε να δούμε και τι θα πει και τι, ποιο είναι όλο το πακέτο. Εντάξει, ρε παιδί. Περιμένω όμως ένα σχολιασμό αν τον έχεις, φίλε, έτσι. Έγινε, έγινε. Αυτό, περιμένω έτσι να. Να τα βάλεις κάτω, γιατί είσαι στην ομάδα αυτή, να τα βάλεις κάτω, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ψωμί. Τώρα, έγινε. Αν το ψωμί αυτό που θα βγάλει, θα το βγάλει για το άχτη, κατάλαβες τι σου λέω. Ναι, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει το άχτη του Τσιάρτα. Δεν με ενδιαφέρει ο Τσιάρτας γενικότερα. Αλλά θα περίμενα έτσι ένα ωραίο σχολιασμό. Έγινε, αγόρι, να είσαι καλά. Άντε, Κωστάκι μου, γρήγορα κουτά, φίλε. Να είσαι καλά, γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου. Τώρα, αν είναι κάποιο στη γραμμή να περιμένει λίγο μετά το break. Επιμένω ότι είναι άδικο, λέει ο Ηλίας. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Το Παμπελοποννησιακό, ας πούμε. Και από επιλογή κάποιος να μην πάει και όχι με το έτσι, έτσι θέλω έξω από τα διαρκείας. Τα Σούλη, Σαϊκάρα και Δρόμο Προβατήσια. Καλή εβδομάδα να έχετε με υγεία. Καλησπέρα πάνω και Κώστα. Σας ακούω τώρα. Το Σάββατο γύρισα από τις διακοπές. Πέρασα πολύ όμορφα στην Αίγινα. Μπράβο, ρε Τα Σούλη. Είμαι πολύ χαρούμενος. Όλοι οι διακοπές πάνε. Εκτός από εμάς. Έτσι. Πώς κερδίσαμε με στη Λαμία με το δεξί. Ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα. Εκάρα μας. Καλό μεσημέρι να έχετε όμορφο. Να είσαι καλά, Τα Σούλη μου. Τι απόδοση είχαν οι πέντε νίκες πάνω, κοντά στο 4, Κώστα. Κοντά στο 4. Εντάξει, αφού ήταν φαβορί φουλ όλες. Όλες ήταν από το 1.25 μέχρι το 1.40, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι, break. Break, ό,τι πει η Έρη, πάμε. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Κώστας Σαμοθράκης, Πάνος Λούπος. Εδώ είμαστε, σας κάνουμε παρέα. Και εσείς βέβαια σε εμάς. 2-10-67-25-7-30. Πνέει τα λίστα ο Σαμοθράκης, παιδιά. Βύχει εκεί, κάνει σε δύσκολη κατάσταση. Τζίμις, λέει, Δημήτρης Μόναχο. Παρένθεση Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Κώστα, Σαμό και Πανολούπο. Τι μανία είναι αυτή με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, κυρίως τον Μασούρα και τον Μπουχαλάκη. Ο Μαντί Καμαρά που τόσο καιρό δεν έπαιζε μπάλα και δεν έκανε κάτι, έφαγε κράξιμο όπως και οι υπόλοιποι. Οι ξένοι έχουν άφεση αμαρτιών και οι Έλληνες όχι. Τους Έλληνες πρέπει να τους στηρίζουμε. Καλή επιτυχία την Πέμπτη στην ομάδα. Πάμε για καλά, την πρόκριση. Τον Μαντί Καμαρά τον έκραξαν σε ένα παιχνίδι στα αποκριματικά τώρα πριν ένα μήνα. Όταν έγινε αλλαγή που ήταν πολύ κακός. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν λέει και τίποτα. Ο Μαρίνος λέει. Παμπελοποννησιακό, σε κακή κατάσταση ο Χλωτάπητας, Μάριος από Πάτρα. Ναι, ρε, ποιο Παμπελοποννησιακό τώρα, σιγά να μην πάει και να. Λοιπόν, κύριε Σαμοθράκη, τι γίνεται με Κεϊτά? Είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει, να δοθεί με τη μορφή δανεισμού. Φαίνεται ότι δεν το αρέσει και πολύ του. Προπονητή. Μάλιστα. Δημήτρη, τι είναι αυτό στο YouTube που μου στέλνει? Έλα ρε Δημήτρη, τώρα που θα κάτσω να δω τις φάσεις του, της Notch County. Φοβερά πράγματα. Στο YouTube, είπαμε. Ποιοι ξένοι έχουν άφεση αμαρτιών, λέει ο Γιάννης. Ο Νιεκουρού που τον έβριζε όλο το γήπεδο. Απαντάει τώρα ο Γιάννης. Στο φίλο πριν. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30 το τηλέφωνο επικοινωνίας και να σας πω επίσης ότι η ΕΤΕΚΑ, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των καυσίμων, είναι δίπλα μας σε κάθε ανάγκη μας και με το Εγραέριο Κίνησης. Το Εγραέριο Κίνησης είναι η σύγχρονη οικονομική και οικολογική λύση καυσίμου για την καθημερινή σας μετακίνηση. Η νέα εποχή ΕΤΕΚΑ είναι εδώ. Λοιπόν, ο φίλος που είχε, ο Κώστας από το Λουτράκι, ο Παναθηναϊκός, πριν δεν ήσουν στη γραμμή. Ναι. Είπε, πήρε ο άνθρωπος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για σένα. Mm-hmm. Πολύ κύριος. Και είπε να πας, αυτό που σου λέω και εγώ, να πας σε ένα πνευμονολόγο, να σου δώσει ένα εισπνεόμενο για να σου περάσει αυτή η ιστορία που σε ταλαιπωρεί. Και αυτό σου συνιστώ να κάνεις. Λείπει ο γιατρός μου. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Το τηλέφωνο, ναι, είπαμε. 2-10-67-25-7-30. Την ανακοίνωση της ΑΕΚ, Γιώργο, δεν την ξαναδιαβάζω γιατί είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να τη διαβάσεις και στο site του overfm.gr. Η ουσία είναι ότι όποιος θέλει να επιστρέψει στο διαρκείας του και να πάρει το αντίτιμο για τα δύο παιχνίδια, το αντίτιμο γενικά για το διαρκείας, έτσι, επειδή θα χάσει δύο παιχνίδια στην Αγία Σοφιά, μπορεί να το κάνει. Επίσης να σας πω ότι έχουμε και μια ενημέρωση από την ΑΕΚ ότι μέσα
στην ημέρα θα έχουμε ανακοίνωση για τη διαδικασία ενόψης της Ριζούπολης. Έτσι. Δεν θα το έχουμε αύριο, θα το έχουμε μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, όχι Τάκη, δεν είναι ισχύ αυτό που λες, δεν είναι στυλ τσαμπουκά το πνεύμα, είναι μια με έμφαση σε μια ειλικρινή σχέση με τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, ότι κάναμε τα πάντα, δεν μπορούμε για δύο παιχνίδια. Αν κάποιος θεωρεί ότι αδικείται, να του δώσουμε πίσω το αντίτιμο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί κιόλας με τη διαδικασία για τη Ριζούπολη. Αν δηλαδή η ΑΕΚ βγάλει κάποια ανακοίνωση που θα αφήνει εκτός αυτούς από τη Ριζούπολη τους κατόχους διαρκείας εννοώ, και σαν να τους λέει τώρα κόψτε το λαιμό σας, τότε θα έχεις δίκιο εσύ. Έτσι. Εγώ νομίζω όμως ότι θα βγει μια διαδικασία που θα αφορά κατά βάση τους κατόχους διαρκείας. Να εξυπηρετηθούν οι κάτοχοι διαρκείας και μετά ό,τι μείνει κενό και οι υπόλοιποι. Βρήκατε λοιπόν, θέμα και εσείς να δει ένα ναι, γιατί όντως, ξέρεις κάτι, έγινε αυτό το λάθος και δεν έγινε εντός ΑΕΚ, αλλά έγινε γύρω από την ΑΕΚ. Ναι. Με το να αφήνουν πολλές ελπίδες σε πολύ κόσμο ότι θα παίξουν τα παιχνίδια με το Βόλο και τον Μπας στη Νέα Φιλαδέλφια. Νομίζω αυτό ήταν λάθος. Έτσι, ναι. Θα έπρεπε ευθύς εξ αρχής να έχει καθοριστεί ότι ξέρεις κάτι, στο νέο γήπεδο 2 Οκτώβρη στο μάτς με τον Ιωνικό. Δεν θα υπήρχε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ουδέποτε είπε και η ΑΕΚ επίσημα το αντίθετο. Το προσπαθούσε, το πάλευε, δεν έγινε εφικτό και για μένα καλύτερα κιόλας. Εγώ θέλω τουλάχιστον και προσωπικά όταν θα πάω στο νέο γήπεδο να είναι έτοιμο ρε παιδί μου, να μην έχει ατέλειες. Σοβαρές ατέλειες τουλάχιστον, έτσι. Γιατί ατέλειες δεν μπορεί να μην έχει. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30 θα είμαστε μαζί για 20 λεπτάκια. Τι ώρα παίζετε φίλε Πέμπτη? Τι άλλο? Τι ώρα παίζετε? Τι ώρα? 10 η ώρα. Πάλι 10. Ναι, ναι, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβήξαμε. Καλά, δεν μπορώ, πώς δεν μπορώ. Το καταλαβαίνω. Σε εφημερίδα, δεν είναι, ναι, είναι. Το 10 είναι σκότωμα. Γιατί μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν δεν είχα την περιγραφή για τον Over, ναι, θα μπορούσα να έχω κάνει μια προεργασία. Βέβαια. Μέχρι τις 12. Εσύ ουσιαστικά 12 η ώρα αρχίζει να γράφει και πρέπει μέχρι τη μία να τα έχει τελειώσει όλα. Ποια μία, ρε. Τι λες τώρα, μία πλάκα κάνει τώρα. Τέλος πάντων. Γιατί δεν είχες και μάτς και σχόλιο? Ναι. Ένα. Εντάξει. Ναι. 12 παρά 10 το λύσε το μάτς. Ποιες μία. 12 και 10 το αργότερο πρέπει να παραδώσουμε. Τέλος πάντων. Λέω και να κλείσει εφημερίδα, ρε φίλε, τόσες σελίδες. Θέλει μία ώρα. Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται. Και σε 10 λεπτά δεν κλείνει ούτε. Ναι. Εγώ σου λέω ποια είναι η τακτική τώρα, χρονικά περιθώρια. Το καλό τώρα είναι ότι την Ολυμπιακός, επόμενο μάτς πρωταθλήματος, παίζει την ερχόμενη Δευτέρα στην Τρίπολη. Και μιας που το αναφέρεις, στη Super League εκεί παιδιά στο site βγάλτε και το πλήρες πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, αφού οι ομάδες το ξέρουν. Έτσι να το βλέπει και ο κόσμος. Νομίζω 7 η ώρα. 7, είναι νωρίς το μάτς, 7 η ώρα αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Γι' αυτό το λέω να βγάλουν την ανακοίνωση. Πάμε, καλησπέρα. 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 Γεια σας, κύριε. Αχιλέα, βλέπω παδό ΣΑΕΚ. Έλα, Αχιλέα. Γεια σου, Αχιλέα. Καλά, φίλε. Βλέπω, έχεις συνεφιάσει. Δεν μπορώ καλό χειμώνα, όχι. Όχι, να μην το πεις, γιατί τώρα πριν που διάβαζα... Θα έχει κάποιες μέρες με βροχούλες, ναι, και τα λοιπά, ναι, αλλά θα ξανανέβουν αύριο. Θα ναι, ανέβουν αύριο. Εγώ είμαι σε διακοπές διαρκείας. Τώρα είσαι προκλητικός. Βέβαια είσαι προκλητικός. Καλά να είσαι. Εντάξει παιδιά, έχω το δικαίωμα μετά από 5 χρόνια. Δηλαδή εμείς κάναμε διακοπές στη Μεσογείο. Μετά από 3 χρόνια μας όπου τραβάγαμε τον κορονοϊό. Πρόσεξε, 5 χρόνια είπε πριν 10 δευτερόλεπτα, τώρα τα έκανε 3 τα χρόνια, καταλαβαίνεις. 3 χρόνια με τον κορονοϊό και άλλα 2 για άλλους λόγους. Τέλος πάντων, φίλε μου, σημασία έχει να απολαμβάνεις ό,τι κάνεις. Να τις απολαμβάνεις, να τις πλάκα. Σε πειράζουμε. Καλά, παιδιά, να είστε καλά. Εννοείται. Να είστε καλά. Εντάξει, χιούμορ έκανα, προφανώς. Υπάρχει πολλοί κόσμος καταρχήν, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Και εγώ μην νομίζω, δεν τις πληρώνω.
Είμαι απλά στο πατρικό μου σπίτι, στο χωριό και κάνω δουλειά. Μια χαρά είναι αυτό. Εντάξει, ναι, ασφαλώς. Απλά θέλω να σου πω, για να μην φανώ τώρα περίεργο. Λοιπόν, άλλωστε, για μένα το ζήτημά μου ήταν εξ αρχής με αυτό που συζητάγαμε τον Πάνο, το προσφυλές μου θέμα για αυτό το καλοκαίρι, γιατί το θεωρώ το κορυφαίο θέμα. Τα διαρκείας, ναι. Και σε αυτής το ζήτημά μου ήταν αυτό, όσον αφορά τον κόσμο, ειδικά της ομάδας μου, έτσι, γιατί, εντάξει, έχω μια αγάπη για όλους τους ενωθείς, προσωπικά. Λοιπόν, έτσι νομίζω εγώ, τώρα ο καθένας ότι τον ευχαριστεί στο κάτω-κάτω. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, απλά ήθελα να πω για αυτό το οποίο λέγεται κατά κόρον από τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και λέγεται σωστά. Το ξεκαθαρίζω αυτό για να είμαστε, για να είμαι εντάξει. Ότι η ΑΕΚ δεν ανακοίνωσε ποτέ το πότε θα μπει στο γήπεδο. Έτσι. Και έτσι είναι. Όπως το λέει ο Πάνος και όπως το λένε και όλα τα παιδιά. Το ρεπορτάζ, επομένως, δεν συνιστά κάποιο πρόβλημα εκ μέρους της ΠΑΕ, αυτό συνάγεται. Ασφαλώς, κατά τη γνώμη μου, το ασφαλώς αφορά εμένα, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λένε τα παιδιά, ότι βεβαίως δεν ανακοίνωνε ποτέ η ΠΑΕ ΑΕΚ ότι θα μπει την τάδε ημερομηνία στο γήπεδο, αλλά δεν ανακοίνωνε και το αντίθετο. Πώς θα το ανακοίνωνε όμως το αντίθετο, άμα πάλευε για να μπει όσο το δυνατόν νωρίτερα? Μπορούσε να γίνει απλά αυτό ακριβώς το οποίο είπες μόλις πριν στο τηλέφωνο, αν ακούσα καλά πάνω που ήμουν. Ναι. Ότι θα μπούμε τότε. Τότε που είναι σίγουροι ότι θα μπούμε. Και εγώ είμαι βέβαιος για αυτό που σου λέω. Θα μου πεις που στηρίζει τη βεβαιότητά μου σε δικά μου θέματα. Έτσι, όποιος θέλει το κρατάει, όποιος θέλει, ναι, το πετάει. Ότι πάει ΑΕΚ ήξερε ότι μπορεί να μπει νωρίτερα, αλλά θα μπει σίγουρα τότε. Άρα, λοιπόν, γι' αυτό όμως δεν έβγαλε ανακοίνωση να πει 2 Οκτώβρη, γιατί μπορεί να γινόταν νωρίτερα. Ωραία, αν έμπαινε νωρίτερα... Έστω και 10% εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, δεν σου λέω... Εάν έμπαινε νωρίτερα, φίλε μου καλέ, θα ήταν ένα μπόνους για τον κόσμο. Εάν έμπαινε αργότερα, δηλαδή την ημερομηνία που είχε προϋπολογίσει ως καταληκτική ημερομηνία, θα είχε μια έντιμη στάση απέναντι στον κόσμο. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι δηλαδή πλέον οι ελληνικές ομάδες, και πιστεύω ότι ο κύριος Σαμοθράκης να συμφωνεί σε αυτό, πλέον οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να πουλήσουν Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, στα εισιτήρια τους. Έτσι είναι, νομίζω. Το αντιλαμβάνεστε. Μπορεί να πουλήσουν ενδεχομένως την προοπτική της Ευρώπης. Δεν μπορούν όμως να πουλήσουν τα 3 παιχνίδια στο μήνα στην Ευρώπη, τουλάχιστον όπως πουλάγανε κάποτε. Έτσι. Έτσι ακριβώς, φίλε μου καλέ Πάνο και Κώστα, έτσι είναι τα πράγματα όσον αφορά και το θέμα που συζητάμε. Όχι για μένα ότι κάνει διαφορά. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κάτοχος διαρκείας αυτή τη στιγμή, δεν θα γκρινιέσα. Γιατί από ό,τι φαίνεται η προοπτική των περισσότερων είναι να πάνε στο καινούργιο γήπεδο, δεν είναι να δουν την ομάδα. Λογικό είναι αυτό, ρε εσύ. Λογικό. Απολύτως, Κώστα μου, γι' αυτό δεν θα γκρινιάσα, λέω. Δηλαδή και εγώ θυμάμαι όταν έγινε το Καραϊσκάκι, όλοι έκανε σαν τρελή να πάνε στο Καραϊσκάκι. Για το καινούργιο γήπεδο. Εντάξει. Καλά τώρα, ρε Αχιλέα, τα λεφτά, τόσα χρήματα κιόλας, γιατί ήταν ακριβά τα διαρκές, δεν τα δίνεις και για να δεις την ομάδα στο γήπεδο, δεν πάει να δεις σινεμά. Εντάξει, φίλε, δεν πήγε κάποιος ότι θα πάρει με το ζόρι στη μέση. Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι ισχύει αυτό που λες για το γήπεδο, αλλά για να βλέπεις την ομάδα με στο γήπεδο, όχι για να πας να φας το ρεστοράν. Και αν είχαμε καταναλωτική και κοινωνική συνείδηση, κατά τη γνώμη μου, ανεπτυγμένη στην Ελλάδα, ούτε τόσα λεφτά θα δίναμε, όχι για το γήπεδο, και στο σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα κλπ. Και οι μισθοί μας θα ήταν καλύτεροι. Αλλά έτσι έχουμε καταντήσει, αδερφέ. Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε, ρε Αχιλέα. Να σε καλά, ρε Αχιλέα. Να σε καλά, Αχιλέα. Καλό μεσημέρι. Ας λείπει ο γιατρός σου, ρε Σαμόλο. Ο Δημήτρης, μια άλλη συνταγογράφηση θα σου γράψει τα εσπνεώματα. Τι θα κάνεις, θα περιμένεις πότε θα γυρίσει ο γιατρός, φίλε μου, από τις διακοπές? Όχι, θα περιμένω τη γιατρίνα. Τη γιατρίνα. Του έρωτα θα περιμένεις εσύ. Ηλίας, καλησπέρα. Χάθηκε ο Μιτσάρας από τον Over FM.
Γαύρος Γήθη. Ο Μιτσάρας χάθηκε γιατί προφανώς μας άκουγε ο άνθρωπος από τα FM. FM, ναι, ναι. Έτσι. Και μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα του ίντερνετ. Όπως και για πάρα πολύ κόσμο ισχύει αυτό. Πάρα πολύ κόσμο. Ο Κρίς λέει, η καθελάτης έδωσε ελπίδες στους οπαδούς όταν ζήτησε δικλίδα πρώτη αγωνιστική για να παίξει έξω. Άρα πίστευε με υπολογισμούς ότι στις 27 θα ήταν έτοιμη. Άρα είναι καθαρά αποτυχία, στο παραδεχτούμε. Αν εγώ με διαρκές δεν μπω στη Ριζούπολη, θα ζητήσω να πάρω πίσω ποσοστό μου από τα διαρκές για αυτά τα δύο παιχνίδια. Γιατί να μην μπει στη Ριζούπολη, ρε Κρίς, θα μπει. Θα έχει ανακοίνωση μέσα στην ημέρα και θα μπει. Καλησπέρα Πάνω και Κώστα. Όχ, μεγάλο. Ρε Χάρη, είμαι ο Χάρης, καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Φίλαθλος Σάκ, η ομάδα χρειάζεται ρυθμό ώστε να δούμε ότι σχεδιάζει ο Αλμέιδα τόσο καιρό. Φάνηκε πως θα πιέζει ψηλά, στον επωφελείται τυχόν λάθος όπως το δεύτερο γκολ μας. Έχω πάρει διαρκεία στη 45 θύρα και πάνω έχοντας υπόψη ότι δεν θα προλάβουμε από το πρώτο εντός. Εννοείται πως θα το κρατήσω, αλλά μόνο 19 χρόνια περιμέναμε. Για πρώτη αγωνιστική είχαμε καλά παιχνίδια. Αναλογιστούμε πως οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Το πρόβλημα με τα FM λύθηκε? Όχι, δεν λύθηκε. Για το πρόγραμμα του σταθμού, ποιοι θα μείνουν και ποιοι όχι, επειδή ρωτάς, Χάρη, θα κάνεις λίγες μέρες υπομονή, όπως κάνουμε και εμείς αυτή την εβδομάδα υπομονή, για να ξέρουμε και εμείς πώς θα πορευτούμε. Γιατί κάποια πράγματα μπαίνουν κάποια στιγμή ένα deadline, όπως καταλαβαίνεις. Ο Μάκης λέει, το να κρίνεις άλλους ενώ δεν ξέρεις ο ίδιος, τι λες, είναι παράδοξο? Άλλο το hangover, άλλο η απεξάρτηση που ήθελε να πει ο συνακροατής. Για ποιον το λέει αυτό? Δεν έχω καταλάβει. Ασχοληθήκαμε εμείς με hangover και απεξάρτηση σήμερα. Και το κρίναμε κιόλας. Τι διάλογο, έχω Alzheimer. Έχεις απόλυτη μνήμη στο μυαλό. Λες, ε. Ναι. Το είπα αυτό για το cooling break. Τι? Κάτσε να σου διαβάσω γιατί έλειπες εσύ. Ότι ο Ανδρούτσος, αντί να ασχολείται με τις οδηγίες του Κορμπεράν, έλεγχε την μπαντάνα στα μαλλιά του. Ναι. Δεν ασχολείσαι εσύ με αυτό. Αυτό πάει για πρώτο θέμα αύριο στις εφημερίδες. Πρώτο θέμα. Δηλαδή, εγώ θα το πρότεινα. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει. Για πες τώρα εδώ που λέει ο Αντώνης, είπα το διαβάσω, έλειπες πριν. Είχες πει για μεταγραφή του Πουσουκού και δεν την έκανες τη μεταγραφή, φίλε. Δεν την έκανα. Περιμένουμε. Να πας να βάλεις το κατητή σου για να γίνει μεταγραφή. Μάλιστα. Όχι, εγώ το λέω αυτό. Εγώ το προσθέτω αυτό από μόνος μου. Ναι, άλλος βάζει τα λεφτά και άλλοι κάνουν κουμάντο. Δεν τα βάζω εγώ, ούτε κάνω κουμάντο, οπότε. Δεν τα βάζεις εσύ. Αλήθεια πάντως είναι, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι, ναι, ότι είχα πει ότι αυτό το τρίμηνο που θα ερχόταν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει μια μεταγραφή. Στο τσάκ δεν έχει γίνει, για τον απλούστατο λόγο καθυστερεί λίγο ο Κορεάτης στην Μπορντό, ναι, να πάρει απόφαση. Μπορεί να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Αν ο άλλος, ο Χουάνγκο νούμερο 2, είχε πιο ξεκάθαρο μυαλό για το τι θέλει ακριβώς να κάνει. Αλλά θα περιμένουμε. Αγαπημένα μου φίλε Παντελή, που ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, αν είχα άλλους 5 να έκαναν αυτό που κάνεις εσύ σε μένα, δηλαδή που με ρωτάς ασταμάτητα όλη την ημέρα και να πρέπει και να σου απαντάω σε όλα τα τέτοια, δεν θα έκανα άλλη δουλειά. Α, ναι, μου το κάνουν και εμένα. Θα έβγαζα, ναι, ένα τέτοιο, ένα αμεροκάματο, ότι ξέρετε κάτι, η γραμμή, ξέρω εγώ, θα έκανα 090 και θα απαντούσα σε όποιον ήθελε να μαθαίνει διάφορα πράγματα. Ναι, γίνεται και σε μένα αυτό στο Facebook. Για το Θεό. Ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να κάθομαι να απαντάω. Έχω συνέχεια μηνύματα. Δηλαδή, τι, ποιο θα πάρουμε, τι θα κάνουμε, γιατί αυτό, γιατί το άλλο. Τι γίνεται, πέντε να χασουλώ σαν εσένα. Και το λέω επειδή είσαι φίλος αγαπητός. Ένας ακροατής λέει που κάλεσε, είπε ότι έκανε hangover από εσάς και δεν άκουσε για μια εβδομάδα. Α, στο φίλο πάει λοιπόν. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να πει ότι έκανε απεξάρτηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τον διορθώνει ο Μάκης. Λοιπόν, τώρα αν προλαβαίνουμε μια γραμμούλα, 2-10-67-25-7-30. Πολύ ευχαρίστως. Για μένα, λέει ο Τζον, θα λέει που έλεγα ότι λόγω ξεκούρασης έκανα hangover. Αποχή και καλά. Ρε, με τι ασχολείται
ο κόσμος. Έλατε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ώρες, ώρες. Εδώ ασχολήθηκα με τον Ανδρούτσο, τι έκανε. Αν στα μαλλιά του, στην Παντάνα. Την Παντάνα τώρα, τι μου λες τώρα. Εδώ μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μάλιστα. Ο Αντώνης ΑΕΚ, Λαύριο, φέρτε δύο παικταράδες και αφήστε τις μαγκές. Μόνο την ομάδα δυνατή θέλουμε, ούτε έκπτωση ούτε τίποτα. Λοιπόν, εντάξει ρε Αντώνη, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Ψυχραιμία, παιδιά. Λοιπόν, το πρόγραμμα που λέει ο Γιώργος δεν έχει βγει ακόμα. Για τη δεύτερη αγωνιστική. Έχει βγει ότι θα παίξει ΑΕΚ Σάββατο, θα παίξει Δευτέρα. Παίζει 7 η ώρα τη Δευτέρα. 7 ναι, η ώρα τη Δευτέρα. Αλλά θέλω να πω, δεν έχει βγει επίσημα Super League. Όλες οι ομάδες ξέρουν πότε θα παίξουν. Ναι. Γιατί δεν το έχουν βγάλει στο site, δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω. Δεν το καταλαβαίνω. Και αν δεν κάνω λάθος, το είδα στο τρέιλερ. Στην Νόβα, γιατί η Νόβα το δείχνει το μάτι του Αστέρα Τρίπολη. Ναι, ρε παιδί μου, όλες οι ομάδες έχουν ειδοποιήσει πότε παίζουν. Απλά. Δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν το ξέρουμε ακόμα. Έκανα λάθος, λέει. Στον ορισμό, στον χαρακτηρισμό, λέει ο Τζον, ας μας πει ο ειδικός. Ο Τζιμ ρωτάει Σαμό, το αριστερό μπακ από Ισραήλ που πήραμε, τι λέει. Δεν λέει τίποτα ακόμα. Να το δούμε τι είναι, ας πω ρε φίλε. Δεν τον έχω δει, δεν τον έχουμε δει. Θα περιμένουμε να πάρουμε μια γεύση και από αυτόν όταν θα έρθει η ώρα. Πράγμα. Πάντως είναι η αλήθεια ότι πολλά πράγματα σε σχέση με την εποχή Μαρτίνς και την τωρινή με τον Κορμπεράν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σκέψεις. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντα όταν αλλάζει ένας προπονητής και έρχεται ένας άλλος, είναι προφανές ότι κάποια πράγματα να του αρέσουν, κάποια να μην του αρέσουν. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Ραντζέλοβιτς, έτσι, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν έτοιμος για να δοθεί, ας πούμε, να φύγει. Και ξαφνικά ο Κορμπεράν τον έχει βασικό και τα πάει και καλά ο Ραντζέλοβιτς. Και χθες πέτυχε γκολ, είχε καλή παρουσία. Δεν είναι ο σούπερ Ραντζέλοβιτς, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται τον υπολογίζει. Δηλαδή πώς αλλάζουν τα πράγματα, θέλω να πω, από τη μια μέρα στην άλλη. Λοιπόν, για πες τώρα για United Liverpool. Θυμίζω στις 10 σήμερα, United 2 ήττες σε 2 μάτς, Liverpool 2 σε πάλι. Ναι ρε, απλά έτσι όπως μου το έκανε στον πρόλογο με τρόμαξες. Η Liverpool ξέρω έχει πολλές απουσίες. Λοιπόν, εγώ με το πρόστιχο το μυαλό μου, το διαστροφικό που έχω, βλέπω άσο. Βλέπεις άσο, ε. Ναι, γιατί. Γιατί όλοι λένε ποια Manchester είναι για τα πανηγυρία και πραγματικά, επειδή την έχω δει και στα δύο μάτς, είναι για τα πανηγυρία η Manchester. Ναι. Η Liverpool προφανώς είναι καλύτερη ομάδα, αλλά αυτά τα δευτεριάτικα τα παιχνίδια και δεν ξέρω, δεν έχω και πρόχειρο εδώ να δω πόσο δίνει το διπλό δηλαδή, για να βάλουμε και τα γέλια. 1,66-1,70. Εντάξει, είναι αστείο. Εντάξει, Manchester, έστω και αν αυτή η Manchester είναι της πλάκας, 1,66 Manchester Liverpool δεν παίζεται. Το διπλό. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα το πέσα ποτέ διπλό. Μπορεί να έρθει 0-4, έτσι. Έτερον εκάτερον. Μην παρασύρω κανέναν, ναι. Ναι. Απλά βλέπω μήπως γίνει κανένα ντου. Ντου από παντού. Ντου από παντού. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει: ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε άλλη μπάλα. Έπαιξαν παίκτες και μάλιστα πολύ καλά. Όπως Ραντζέλοβιτς, Κούτρης, ο Βαλμπουενά από την αρχή, ο Χασάν πολύ καλά. Και ο Ραντζέλοβιτς γκολάρα. Είναι τυχαίο που μόλις έφυγε ο Μπιπ, Ολυμπιακός άλλαξε όψη. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο, Βαγγέλη, να το λες αυτό για κανέναν. Σύν ότι ο προπονητής σου, ο Μαρτίνς σου, προσέφερε πάρα πολλά στην ομάδα σου, έτσι. Αλλά, λέω εγώ τώρα ως τρίτος. Αλλά γενικότερα, άμα είχα δει και το χαρακτηρισμό από την αρχή, να σου πω την ίδια, δεν θα το διάβαζα. Δεν είναι ωραίο αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, συνεχίζεται η κουβέντα μεταξύ του Μάκη και του άλλου για το hangover και το τέτοιο. Εντάξει, οκ, okay, παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Καλύτερο παιχνίδι ήταν το 3-3 του Βόλου ή το 3-3 της Newcastle, ρωτάει ο Χρήστος. Όχι, φίλε, της Newcastle, είδα το Μάρσινα. Εντάξει, ήταν απίθανο παιχνίδι. Ωραίο και του Βόλου ήταν, αλλά της Newcastle με τη Manchester City είχα πολύ καιρό να δω τέτοια ματσάρα. Και η Newcastle θα κλείσει σπίτια φέτος. Ο Μιχάλης λέει καλησπέρα στην παρέα. Ο Κορμπεράν για Φορτούνη τι λέει, ή είναι εντολή της διοίκησης ανεξαρτήτου προπονητή να δοθεί.
Τα έχουμε πει, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, παιδιά, συνέχεια. Γιατί μην επαναφέρετε θέμα φορτούνη χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη στήριξη από όλους και δεν υπάρχει κανένας λόγος να σχολιάσουμε το θέμα φορτούνη που είναι τελειωμένο. Αφήστε τώρα αυτά τα, μην πω καμιά κουβέντα, γιατί είναι η ώρα που με πιάνει προς το τέλος. Θυμήθηκε ξαφνικά εσύ το φορτούνη τώρα τι λέει ο Ολυμπιακός. Δεν τα έχουμε πει. Όσοι θυμάσαι χαίρεσαι. Κώστα, ο Κώστας μάλλον, φίλε πάνω. Συγγνώμη για το χι της Άντερλαντ που έδωσα και εγώ κουβά πήγα. Κώστας Νιουκάστλ, δεν πειράζει ρε φίλε, σιγά, να μην σου ζητήσουμε και τα αρέστα. Η Άντερλαντ είστε διπλό. Ναι, το έχει δώσει χι, αυτό σου λέει. Συγγνώμη για το χι που έδωσα. Εντάξει μου, συμβαίνει. Άμα βρίσκαμε και σήμερα, δεν κάναμε άλλη. Θα πέσαμε στοίχημα, τα ξέραμε όλα. Έτσι πάει. Και μια φορά θα μας αρκούσει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε προς το τέλος. Εγώ σας φιλώ και σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό απόγευμα. Φίλια πολλά. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στον Over FM. Κώστας Αμοθράκης, Πάνος Λούπος. Κάναμε καλή παραίτσα. Ελπίζουμε να είμαστε καλά, να κάνουμε και αύριο. Να είστε καλά. Καλή ακρόαση.